Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτοσκοπροχοπίπνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Ελάτε κοπιάστε και σήμερα καμ του δόθε, ελάτε στην παρέα μας! Να περάσουμε και σήμερα ένα όμορφο δίωρο, να κάνουμε σουξουμούξου, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της κατάθλιψης, να τρίξουμε στις διαφημιστικές πινακίδες. Να δώσουμε και σήμερα μία υπερατού δωράκλα, διότι έχουμε ένα ατμοσίδερο Philips σήμερα από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης το δίωρο. Από πεποιθήσεως που λένε, εκ πεποιθήσεως, τα δώρα δεν θέλω να τα μοιράζω σε πολλές μέρες, δεν θέλω να τα μοιράζω σε πολλές εκπομπές. Μια κιόξο, ό,τι στείλετε τώρα στο δίωρο, FM κενό, το μήνυμά σας. FM κενό, το μήνυμά σας, το 54526 και θα είμαστε όμορφοι και ωραίοι. Χαροποί, θα κληρώσουμε 10 παρακάτι ψηλά τη δωράκλα, το σίδερο, να είστε σιδερωμένοι, να είστε ατσαλάκωτοι, να είστε κυμπάριδες ή κυμπάρισες, να είστε ωραίοι ρε παιδί μου, να είστε ωραίοι. FM κενό, FM με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες, κενό το μηνυματάκι σας στο 54526. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γλυκόλογο, μπινελικόλογο. Ό,τι θέλετε, γράψτε. Ό,τι σας κατεβάσετε. Θέλετε να γράψετε μια συνταγή, μια ερωτική εξομολόγηση, ένα γράμμα στο πουθενά, μια εσωτερική ενδελέχεια, ένα βαβάω, αβαβάω, παπαπάου. Ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εσείς βγάλτε το από μέσα σας. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε ραδιοψυχολογία. Αυτό έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ, για να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τον πόνο σας, τον καημό σας. Θα ανοίξουμε γραμμές, εννοείται μετά από τις 8.30 για σουξουμούξου. Να πω ότι χορηγεί εκτός από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχει αυτή την εβδομάδα 20% έκπτωση σε όλα τα είδη, σε όλα τα είδη Philips που έχουν να κάνουν με σιδέρωμα. Ό,τι υπάρχει σε συσκευές σιδερώματος Philips 20% σε όλες και έχει ατμοσυστήματα αυτά με δεξαμενές, αυτά από κάτω τον άλλο, ξέρετε. Η ημέρα είναι σήμερα Philips, γι' αυτό και εμείς κληρώνουμε ένα ατμοσίδερο στο τέλος της εκπομπής. Υπέροχο δώρο, θα βγάλουμε και τον τυχερό όπως κάνουμε έτσι, το κάνουμε για να μοιραζόμαστε και τη χαρά, να ακούγεται και η χαρά του στον αέρα όμορφα και ωραία. Θα κληρώσουμε λοιπόν ένα τέτοιο ατμοσίδερο Philips. Επίσης, Ερβαντόλ, η κρέμα που έκανε αίσθηση, την παραλάβετε οι περισσότεροι για κλειδώσεις, για αρθρώσεις, για θλάς, για αυγενικά. Σουξουμούξου από τη σύναψη Ερβαντόλ 2-17-876 τηλεφωνείτε για να ενημερωθείτε και για να παραγγείλετε την υπέροχη αυτή κρέμα που έχει κάνει πάταγο, όπως είπαμε. Όποιος πήρε την Ερβαντόλ κατάλαβε γιατί συζητάμε και εννοείται ότι για την υγραεριοκίνηση δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει μόνο Εσκιάδης 473-118. Υπέροχα πράγματα θα δείτε στην τσέπη σας. Να μένουν ας πούμε τα μισά λεφτά σε σχέση με αυτά που ξοδεύετε τώρα με τη βενζίνη. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας εκεί. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, ποστάρετε, όμορφα, ευπρεπώς, ευπρεπώς, φυσικά. Και συζητάμε και μέσα από τον μπλιμπλίκι. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, μετά ανεβαίνει στο zoomusu.gr, στο site μας, από όπου σήμερα θα σας διαβάσω υπέροχη επιστολή από τον φίλο μας, τον αναγνώστη μας, τον ακροατή μας, Ανδρέα Ακρίτα. Μια υπέροχη επιστολή, θα τη διαβάσουμε σε λίγο, αυτό θα είναι σε λίγο το θέμα μας. Χθες συζητήσαμε, κάναμε λίγο vintage, γυρίσαμε λίγο πίσω στον χρόνο. Παλιά τις λέγαμε εκπομπές ρετρό ή εκπομπές αναδρομής στα παιδικά μας χρόνια παλιπηδισμού. Πλέον τώρα έχει άλλο τίτλο, λέει vintage η εκπομπή. Ωραία φίλε. Να αυτά είναι που μας αρέσουν παιδί μου, που τα ίδια πράγματα τα ονομάζουμε αλλιώς. Είναι vintage λέει η εκπομπή. Συζητήσαμε λοιπόν, γυρίσαμε πίσω στον χρόνο και αυτό θα κάνουμε κάθε τόσο, το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε. Εχθές και με την ευκαιρία των γενεθλίων της Τούμπας, ο ναός ο οποίος θα είναι και η βάση για την επόμενη μέρα, αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει. Διότι
Διότι η μαγεία που έχει το μέρος δεν. Όπου και να πάμε, γιατί το συζητήσαμε πολλές φορές και σε παλιότερες εκπομπές και στο zoomusu.gr που κάναμε ένα γκάλωπ δίπλα με συντριπτική πλειοψηφία. Μόνο τούμπα αποφάσισε ο κόσμος, γιατί είχαμε βάλει Καρατάσου μέσα, είχαμε βάλει Παύλου Μελά, είχαμε βάλει δίπλα στο Παλατάκι, είχαμε βάλει και ΔΕΘ, να φύγει η ΔΕΘ να πάει σε έναν άλλο πιο μοντέρνο χώρο και στο, εκεί στο παλιό χώρο της ομάδας, στο Συντριβάνι, να γίνει μια γηπεδάρα στο κέντρο. Αλλά okay, εκεί βέβαια υπάρχουν άλλες δυσκολίες. Τον Ατάλο, ο κόσμος ψήφισε και στην εκπομπή, αλλά και στην ιστοσελίδα και στο site μας, στο zoomusu.gr. Ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία, έβγαλε τούμπα. Να σας το περιγράψω κάπως αλλιώς. Ήρθε η ώρα να γράψω την κόρη μου στο κολυμβητήριο. Εγώ μένω Εύοσμο. Για να κάνω την απόσταση Εύοσμο-Τούμπα, που είναι το πατρικό μου δηλαδή, γιατί το πατρικό μου είναι λίγα μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο, δύο στάσεις πιο πέρα. Για να κάνω ειδικά μεσημέρι την απόσταση, είναι ένα μικρό ταξίδι από τον Εύοσμο, αν έχει και κίνηση. Και έτσι και έχει γίνει και ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζηγιαργύρη, Μάρθα Βούρτση. Α, παρεπιπτόντως. Μας τρολάρει ο Βελίξ με τις πινακίδες καινούργιες στον περιφερειακό. Που λέει προσοχή, διέλευση αγριογουρουνών. Λέω, δεν μπορεί. Κάποιος μας κάνει πλάκα. Και την μπήκανε τώρα τελευταία. Δεν είναι, δεν υπήρχαν πάντα. Και εκεί που οδηγάς λοιπόν αμέριμνος, βλέπεις προσοχή, περνάνε αγριογούρουνα. Περιμένεις τώρα να είναι ένα αγριογούρουνο στα δύο όρθια και να περιμένει, ας πούμε, στο φανάρι και να περιμένει να περάσει απέναντι και να σηκώνει το χέρι, να πίνει το φραπεδάκι του και να λέει: παιδιά, λίγο να, να περάσουμε λίγο να, και περνά τα αγριογούρουνα. Ελάτε, ρε, πάμε να περάσουμε. Διέλευση αγριογούρουνων. Ρώτησα και μου είπαν: όντως κάποια στιγμή, εκεί που οδηγούσε ένας δύσμυρος, λέει, στον περιφερειακό, πέρασε ένα αγριογούρουνο. Συγγνώμη. Πέρασε ένα αγριογούρουνο έτσι. Γεια σας. Τι γίνεται, ρε. Πώς περνάς έτσι τον δρόμο, ρε, αγριογούρουνο. Και δεν είναι ότι είναι το, το ένα του αγριογούρουνο. Είχε και παρέα, λέει. Περάσαν κι άλλα μαζί. Θα ξαναγυρίσω στην Τούμπα. Απλά βγήκα στο χωματόδρομο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι σαν αυτόν που πάει, έρχεται αυτός που νοικιάζει το σπίτι ο ιδιοκτήτης. Σας παρακαλώ, ελάτε λίγο εδώ, λέει. Δίνω να κάνω λεφτά, λέει, στο ενίκιο. Τι θες, ρε φίλε, λέει. Πες μου, τι θες. Τι να σας πω, λέει. Δίνω, λέει, 400 ευρώ, λέει, για αυτό το αχούρι. Α, κοιτάξτε, λέει, άμα δεν θέλετε. Περιμένετε, θα κάνουμε, λέει, ένα τεστ. Τάκ, παίρνει ένα κομματάκι μικρό τυρί όσο είναι ένα νύχι, το βάζει κάτω, βγαίνει ένα ποντίκι, το παίρνει. Βλέπετε, λέει. Βλέπετε, έχω ποντίκια, λέει, μέσα στο σπίτι. Τι μου δίνετε, λέει, τι παίρνω, λέει, μετά 400 στάρικα. Σας παρακαλώ, λέει, τώρα εντάξει, βρέθηκε ένα ποντίκι, λέει, μην κάνετε έτσι. Περιμένετε, βγάζει ένα μεγαλύτερο κομμάτι τυριού όσο είναι, ας πούμε, ένα αντίδωρο. Όσο είναι ένα πακέτο τσιγάρα, να πούμε. Το βγάζει, βγαίνουν άλλα 5 ποντίκια. Βλέπετε, λέει, τι γίνεται. Εδώ χαμός, λέει, είναι, λέει, στρατός. Σας παρακαλώ, βρέθηκαν τώρα 5 ποντικάκια, λέει, έτσι. Μπορεί να ξέφυγαν, λέει, από τον υπολογιστή, να είναι ποντίκια υπολογιστή. Με ειρωνεύεστε, λέει. Τι είναι αυτά που κάνετε. Κάνε λίγο ποντίκι να δω. Σας παρακαλώ, περιμένετε να δείτε. Βγάζει, βάζει ένα μεγάλο κομμάτι τυρί, όσο είναι, ας πούμε, μια τσάντα. Ένα ολόκληρο κεφάλι. Το βγάζει, 1000 ποντίκια. Χαμός, βγαίνουν τα ποντίκια αυτά. Ανάμεσα στα πόδια σου πλημμυρίζει ο τόπος. Βλέπετε, λέει, τι σας λέω. Το αχούρι αυτό εδώ είναι φωλιά, λέει. Μα τι μου πουλήσατε. Και εκεί που μιλάνε, περνάει ένας καρχαρίας. Λέει, αυτό τι. Εντάξει, λέει, αφήστε, λέει. Για το θέμα, λέει, της υγρασίας, θα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, προφανώς έτσι, εκεί που κάποιος με οδηγούσε στον περιφερειακό, πέρασε ένα αγριογούρνο. Μου είπαν όμως, κάπου, λέει, κάποιος ήρθε και έκανε φωλιά στο δάσος. Έφερε αγριογούρνο, κατέβηκαν μόνα τους, έχει survivor αγριογούρνων. Δεν ξέρω. Πέσουν στοιχήματα, ποιο αγριογούρνο θα περάσει στον δρόμο χωρίς να το χτυπήσει αυτοκίνητο. Δεν είναι. Και γιατί αγριογούρνο και όχι ημέρα, ας πούμε. Το λέει το τραγούδι σε παραλλαγή. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριογούρνο αντέχει. Βρεθήκαμε, δηλαδή, δεν έχουμε άλλα θέματα. Έχουμε και αγριογούρουνα στον περιφερειακό. Και λέω, δεν μπορεί. Κάποιος κάνει πλάκα. Κάποιος έχει παίξει στοίχημα. Υπάρχει candid camera για την πινακίδα στον περιφερειακό. Αγριογούρουνα. Αυτό μας έλειπε τώρα. Να εμφανιστεί και ο χαμηλοστήθης ο Βελίξ, που ποτέ δεν είναι χοντρός. Όχι, λέει, δεν είμαι χοντρός. Είμαι χαμηλοστήθης. Βέβαια, ο πρώτος πριν τον Ευθύμη Κιμουρτζόγλου, πριν τον Ντίαγκο Μπίσεσβαρ, που φόρεσε μασχαλοκάβαλο το παντελόνι του. Να το ζώνει πάνω από τα βυζιά.
Να το ζώνει έτσι. Εκεί που τελειώνει μασχάλη. Πρώτος ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου που το είχε κάνει, δηλαδή, το θυμάμαι τον προπονητή της Εθνικής τότε. Και άλλοι υπάρχουν. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και βέβαια ο πρώτος διδάξας, εκεί θα κατέληγα τώρα, ο πρώτος διδάξας ήταν ο μεγάλος Γιονάκης, ειδικά ως σερβιτόρος στα κίτρινα γάντια. Ο Μοντογκάνι, λεμονάνα, άμα λεμόνι. Με Πορτογκανά, άμα Μοντογκάνι. Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε το υπερυψωμένο ζώσιμο με ή χωρίς ζώνη, και εδώ είναι το ήθος. Δηλαδή μπορούσε όταν είσαι σκυλιά, δεν χρειάζεται ούτε τυράντα, δεν χρειάζεσαι ούτε ζώνη, δεν χρειάζεται τίποτα. Μπορεί να το κρατήσει η κοιλιά. Λειτουργεί αντισταθμιστικά, λειτουργεί αντί ζώνης. Και ο Γιονάκης είχε τη δυνατότητα, είναι αλήθεια, να το πούμε αυτό. Είχε τη δυνατότητα να το κρατήσει το μασκαλοκάβαλο στυράκι, έτσι γίνεται φίλε. Λέγαμε για την τούμπα και το κολυβητήριο. Δεν θυμάμαι πώς βρεθήκαμε. Δεν θυμάμαι πώς... Α! Τώρα, ξαναγυρίζω λοιπόν, με λασπωμένα λάστιχα μπαίνω τώρα και την κάνω χάλια την αυλή, φίλε. Λέγαμε ότι για να έρθουμε από τον Εύωσμο, ειδικά αν έχει γίνει τρακάρισμα στον περιφερειακό, είναι ταξίδι. Και με ρωτάνε, γιατί λέει δεν το πας στο παιδί σου. Έχει λέει δυτικά, λέει κολυβητήρια, μια χαρά. Έχει. Και στο κέντρο πιο πάνω, στο Καφτατζόγλιο, και δυτικά έχει, λέει κτλ. Όχι. Θέλω το παιδί να νιώσει τη μαγεία της τούμπας. Θέλω μπαίνοντας κάτω από τη θύρα 5 να καταλάβει όλο αυτό το οποίο έχουν οι τείχοι. Αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να το νιώσεις. Πρέπει να είσαι, να μπεις και να νιώσεις όλη αυτή τη μαγεία. Παλιό το κτίριο. Εννοείται παλιό. Εννοείται. Δεν πάμε όμως για το μοντέρνο, δεν πάμε για το υπερσύγχρονο. Δεν είναι ανάγκη να ανεβαίνω με κυλιόμενες σκάλες για να πάω στο κολυμπητήριο του παιδιού μου. Προτιμώ να πάρει λίγη από τη μαγεία που έχει ο χώρος. Και έτσι το πήγαμε εκεί το παιδί. Παρεπιπτόντως, εξαιρετική δουλειά γίνεται εκεί στην πισίνα, θέλω να πω. Με δύο κοπέλες κάθε φορά, έτσι, με σχετικά λίγα χρήματα, δηλαδή είναι ένα τριαντάρι το μήνα, ένα ευρώ τη μέρα είναι για το παιδί σας. Ένα ευρώ. Δύο δασκάλες, δύο κοπέλες που είναι μονίμως πάνω από τα παιδιά, μία είναι μέσα, μία απ' έξω, και από 6 μηνών baby swimming, πώς το λένε, μέχρι και 11 ετών, κάτω από τη θύρα 5. Και οι άνθρωποι με πολύ μεράκι συμπεριφέρονται στα παιδιά μας, να το πούμε αυτό, και όπως σας είπα. Και αν θυμάμαι καλά, 952-193, θα το δω όμως, 952-153, πάρτε να ενημερωθείτε, να ρωτήσετε για τις ώρες, έχει πολλές ώρες, έχει όλη τη βδομάδα για να δώσετε στα παιδιά σας και αυτή τη χαρά. Και για το συγκεκριμένο μιλάμε τώρα, για την ιστορία του χώρου, για το πόσο άβρα έχει όλο αυτό μέσα. Έχει κολυβητήρια και στο Ποσειδόνιο, έχει απ' έξω ανοιχτό, έχει αλλού. Εκεί μέσα όμως, στην αγκαλιά της μάνας τούμπας, αυτό που νιώθουμε, και το συζητάω και με τους υπόλοιπους γονείς, γιατί πίνουμε τον καφέ επάνω και βλέπουμε από τη Ζαμαρία τα παιδιά κάτω. Αυτό που νιώθουμε εκεί μέσα είναι μια αγκαλιά, μια μητρική, μια πατρική θαλπορή, μια αγκαλιά τέτοιου είδους. Κλείνω την παρένθεση και προχωράω. Και λέω ότι μόνο εκεί μπορεί να υπάρχει τέτοια άβρα. Ναι, ο χώρος είναι περιορισμένος γύρω-γύρω. Ναι, δεν μπορεί να γίνουν οι μαγαζάρες, που οι εμπορικοί χώροι και τα λοιπά που θα μπορούσαν να γίνουν, ξέρω εγώ, στο Παύλου Μελά ή στο Καρατάσου. Ή δίπλα στο Παλατάκι. Δεν μιλάμε για τέτοια έκταση. Δεν υπάρχει. Για να γίνει μια τέτοια υπερσύγχρονη γηπεδάρα. Μπορεί εκεί να γίνει ένα προπονητικό κέντρο μεγάλο. Μπορεί να γίνουν ξενοδοχεία. Μπορεί να γίνουν δεν ξέρω εγώ τι. Η μαγεία όμως που έχει ο χώρος αυτός, η άβρα, η ιστορία των ανθρώπων που ήρθαν και πότισαν κάθε γωνιά του γηπέδου με τον υδρότα τους, με το αίμα τους, με τη ζωή τους κάποιοι, γιατί ήρθαν, έφυγαν. Άλλοι όταν ήρθε η ώρα τους και το πλήρωμα του χρόνου, άλλοι πρόωρα, άδικα, και κόπηκε το νήμα της ζωής ξαφνικά. Όλο αυτό λοιπόν δεν γίνεται να μεταφερθεί σε ένα νέο χώρο. Θα μου πεις, ο λαός δεν είναι αυτός ο οποίος οδηγεί μια ομάδα, αυτή δεν είναι κινητήριος δύναμη, αυτό δεν είναι το βασικό καύσιμο, η κάψα, η καψούρα, η τρέλα για την ομάδα, αυτό δεν είναι, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει κι αλλού. Φυσικά και εννοείται. Και αν ποτέ φύγουμε, αυτό θα γίνει. Όμως η άβρα αυτή δεν γίνεται να υπάρξει. Γι' αυτό πολλές φορές ομάδες στον κόσμο δεν έφυγαν
ανακατασκεύασαν ή γκρέμισαν και στον ίδιο χώρο. Μπορεί να μην έμεινε ούτε κολυμπηθρόξυλο. Μπορεί να μην έμεινε ούτε λιθάρι. Όμως στον ίδιο χώρο, στα ίδια χώματα, στα ίδια θεμέλια μπήκε το γήπεδο και φτιάχτηκε. Γιατί? Η ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, είχε πει μια ιστορία ο Ιβάν. Όταν πήγα, λέει, και ανέλαβα τη Ροστόφ, με οδήγησαν στα γραφεία του Προέδρου της Ροστόφ. Του πρώτου Προέδρου που είχε την ομάδα ιστορική κτλ. Μπήκα λοιπόν σε ένα γραφείο το οποίο ήταν παμπάλαιο. Οι καρέκλες στον τοίχο, τα κάδρα, οι πόρτες, τα κουφώματα, τα παράθυρα. Δεν πείραξα ούτε ένα μπιμπελό, ούτε ένα κάδρο. Τα άφησα όπως ήταν. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, ένα από τις αρχικές συνεντεύξεις. Δεν πείραξε τίποτα, τίποτα. Ενδεικτικό το γραφείο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, έτσι το λέγανε, Σωτήρη. Δεν θυμάμαι. Σωστά τη λέω την ιστορία. Δεν πείραξε τίποτα. Γιατί δεν έχει δυνατότητα να πει σε 5 λεπτά, θέλω να είναι όλο άλλο. Να έχει μέσα συντριβάνια, να πούμε και ημιεπίπεδες πλατφόρμες, να αναβοκατεβαίνω. Θέλω ασανσέρ να βγαίνω κατευθείαν στην καρέκλα, άμα ήθελε. Δεν πείραξε τίποτα γιατί ήθελε να σεβαστεί του χώρου όλη αυτή την άβρα. Εγώ δεν σκαμπάζω από αυτό που λένε Feng Shui. Αυτά είναι. Να, λέει, αυτό έχει, λέει, θετική. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάμε για σεβασμό στην ιστορία και στην παράδοση. Είναι σαν να πάει κάποιος τώρα να βάλει σκεπή στον Παρθενώνα, γιατί εντάξει, επιτρέπεται, λέει, να βρέχονται μέσα τα μάρμαρα. Να πάει να βάλει μουστάκι στην Τζοκόντα με μαρκαδόρα ένα εξίτυλο. Δεν είναι. Να την κάνουμε λίγο πιο. Δεν τα πειράζει αυτά. Δεν τα πειράζει αυτά. Υπάρχει βέβαια η μερίδα ανθρώπων που λέει, αν θέλουμε πραγματικά να εκτοξευθούμε, θα πρέπει να πάμε αλλού. Εκεί δεν μπορεί το μέρος. Και εδώ έρχεται σε κόντρα ο εκμοντερνισμός, το τεχνοκρατικό, το οποίο θα πάει να επικρατήσει στην παράδοση, στο ρομαντισμό, στις μνήμες, στις θύμησες. Αυτό είναι μια μόνιμη κόντρα στην κοινωνία που ζούμε. Εμείς βέβαια δεν λέμε να μείνουμε όπως είμαστε τώρα, δεν γίνεται. Το γήπεδο συγκινητικά στέκει εκεί, αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται πλέον. Θα μας κόψουν άλλοι δηλαδή αν δεν το κάνουμε εμείς. Θα πούνε όχι, το γήπεδο δεν γίνεται, δεν μπορείτε πλέον να κάνετε αγώνες Europa ή Champions League αύριο, που αυτό νομοτελειακά θα έρθει. Αν όχι φέτος, του χρόνου, εδώ είμαστε και θα το θυμηθείτε. Άρα, εκ των πραγμάτων οδηγήσει σε μια κατάσταση. Αυτό βέβαια που μαθαίνω, το έχω πει πολλές φορές, ρεπόρτερ δεν είμαι, ρεπόρτερ πάω, σέβομαι απεριόριστα τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά και ας διαφωνείτε με κάποιους από αυτούς και ας τάχετε με κάποιους από αυτούς. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του ρεπόρτερ, δεν ησυχάζεις, δεν ηρεμείς ποτέ. Κανένα από αυτά τα παιδιά που κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν κοιμάται με κλειστό κινητό, θέλω να σας πω. Το κινητό μένει ανοιχτό γιατί 2 η ώρα τη νύχτα μπορεί να πάει άλλος και να φέρει τη μεταγραφάρα. Ή 3 και 4 να έχει, θα μου πεις, θα το γράψει στην εφημερίδα, όχι, αλλά στο site θα ξυπνήσει και θα το ανεβάσει άμα πρέπει. Ή θα βγει τηλεφωνική στον αέρα να πει, ξέρετε, έγινε αυτό και αυτό. Τράκαρε ο τάδε παίχτης, λέμε τώρα, ή έγινε αυτή η μεταγραφή τελευταία στιγμή, λέω. Ή έγιναν επεισόδια σε αυτό το σημείο, χτύπησαν τους οπαδούς αυτό ή εκείνο τους οδικούς μας, τους άλλους. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Όλα λοιπόν θα γίνουν ομοτελειακά. Όλα θα γίνουν. Εκεί θα πάμε. Θα βυθιστεί το γήπεδο. Ακούσατε τι είπε και ο πρόεδρος του Εραστέχνη, ο κύριος Κατσαρής, ο οποίος σε εποχές πολύ δύσκολες κράτησε, φύλαξε Θερμοπύλες και δεν άφησε διάφοροι που παρουσιάστηκαν κάτι με μαγιό, κάτι καραβοκύριδες, κάτι με κάτι κότερα, να πούμε, που δεν είχαν μηχανή μέσα, αραγμένα στο Θερμαϊκό. Πώς είναι που σε πλησιάζουν στο πάρκινγκ και λέει, φίλος, έχω μία κάμερα. Και η κάμερα μέσα είναι Kinder Eclipse, είναι κλούβια. Δεν έχει τίποτα, είναι μόνο το εξωτερικό. Την ανοίξει και τον κάνει κουμπαρά, άμα θες να πούμε, κρύβεις πράγματα. Έτσι, γι' αυτό είχε έρθει με ένα καίκι και ντεμέκ με ένα κότερο και το κότερο δεν είχε μηχανή, ήταν από αυτά που είναι κλούβια. Περάσαν λοιπόν διάφοροι και ευτυχώς η ομάδα δόθηκε σε αυτόν που έπρεπε. Σε αυτόν ο οποίος πραγματικά έχει ματώσει και θα συνεχίσει να ματώνει. Είπε λοιπόν και ο κύριος Κατσαρής ότι εδώ θα μείνουμε και εδώ θα γίνει. Εδώ θα πλωθεί. Στη Νέα Τούμπα θα τεντώσει το σεντόνι.
Έχουν προκύψει διάφορα project, τα έχετε δει στο διαδίκτυο. Είναι πολύ ωραίο που μπαίνει κόσμο σε διαδικασία να σχεδιάσει, να φτιάξει. Διάφορες εταιρείες έχουν λάβει έρευνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ένα τεράστιο έργο. Κάπου είχα δει τη σκεπή σε σχήμα δικεφάλου και όταν φωτίζεται από κάτω να βγαίνει όπως του Batman η νυχτερίδα επάνω να βγαίνει ένας δικέφαλος των ορνών της πόλης. Εντάξει, μαγεία. Δηλαδή δεν ξέρω. Okay, αυτά δεν ξέρω αν γίνονται, αλλά θέλουμε τι. Θέλουμε ένα στολίδι να μπούμε αύριο με τα παιδάκια μας, με τα εγγόνια μας και να δούμε τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Σε μια έδρα που θα έχει φυσικά μεγαλύτερη χωρητικότητα, θα υπάρξει βύθιση. Πάλι ακούμε το κι άμα βρούμε αρχαία. Τα κρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ τώρα μας κάψω, λέει, στο στούντιο, ανοίξω μια τρύπα, το πιθανό να βρούμε αρχαία. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η διακίνηση όλο αυτό. Μην την πατήσουμε όπως ο άλλος, ο Μπουμπούνας, ο Γρανίτσας, που πήγε και τον γκρέμισε στη Φιλαδέλφια πριν καν πάρει άδεια για άλλο. Μιλάμε για καλά, έτσι, θηριωδία. Μιλάμε για εκπληκτική ευφυΐα. Μιλάμε για μαεστρία στο μάρκετινγκ. Τρέλα! Γκρέμισε το στάδιο ο Γρανίτσας χωρίς να έχει πάρει άδεια για το άλλο. Πας ρε φίλε! Πού πας ρε φίλε! Ή νόμισε ότι έτσι θα τους πιέσει, ας πούμε. Παιδιά, τον γκρέμισα. Έτσι, μην κανονικά. Τώρα θέλω υπογραφή. Όχι φίλε, άκυρο. Άκυρο, ξαναφτιάξτο. Ξαναφτιάξτο. Γκρέμισε το, όπως το άλλο στο όλα υπάρχει δρόμος. Ρίχτο λέει. Ε, Ηλία ρίχτο. Πόσο ήθος φίλε. Ηλία ρίχτο φίλε. Δεν υπάρχει, νομίζω κορυφαία σκηνή στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Δεν υπάρχει. Ρίχτο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κληρώνουμε, θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Πάρα πολύ ωραία επιστολή που διάβασα. Συγκλονιστική φίλε έτσι. Ωραία. Το τραγουδάκι συγκλονιστικό, φίλε. Καλά, δεν είναι, δεν το συζητάμε. Υπέροχα όλα. Υπέροχο. Θα βρω χρόνο όμως. Σήμερα να τη διαβάσω. Απλά πιάστηκα τώρα με την Τούμπα, γιατί είχαμε κουβεντούλα χθες στο πατρικό μου εκεί στην Τούμπα με φίλους που στα 5 άτομα είχαμε 50-50. 2,5 και 2,5 ήταν οι γνώμες. Δηλαδή οι 2 ήταν 100% Τούμπα. Οι άλλοι 2 100% πρέπει να φύγουμε, αγαπάμε, ναι, αλλά δεν μπορούμε. Πρέπει ο χώρος να είναι τεράστιος, να έχει αυτά, να έχει εστιατόρια, να έχει παιδικούς σταθμούς, να έχει οικοτροφία, να έχει οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Να μπορώ να πάω να γεννήσω εκεί, να έχει λέει κλινική, λέει. Να πάω να γεννήσω, λέει κλινική ΠΑΟΚ. Και ο ένας ήταν ντεμι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, φίλε, δεν μας βοηθάς. Είμαστε 5. Πρέπει να κερδίσουμε. Δεν, όχι, εγώ λέει. Δεν, ναι, αλλά αν γίνει και αυτά, κλασικά. Οπότε. Okay, έτσι είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Κληρώνουμε σήμερα σιδερούκλα. Κληρώνουμε μία σιδερούκλα. Ένα υπέροχο ατμοσίδερο Philips. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης που έχει ξεσκιστεί να δίνει δωράκλες. Κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Τηλεοράσεις δώσαμε την πρώτη εβδομάδα. Τηλεόραση 24. Δώσαμε την Παρασκευή. Δώσαμε κινητό τηλέφωνο. Xiaomi. Υπέροχο. Τρελάθηκε ο τυχερός που πήγε και το πήρε. Πενταμισάρα οθόνη, τελευταία λέξη τεχνολογίας, υπέροχο. Και δεν δίνει τίποτα μπαχατέλες, έτσι, παλιά. Ό,τι κυκλοφορεί τώρα. Ό,τι κυκλοφορεί. Αρρώστια! Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης αυτή την εβδομάδα με 20% σε όλες τις συσκευές σιδερώματος Philips και δίνει σήμερα ένα ατμοσίδερο σε ένα τυχερό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για ένα ατμοσίδερο Philips. Υπέροχο! Υπέροχο! Το κληρώνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Πάμε, πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Θα διαβάσω και την επιστολή οπωσδήποτε. Θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον 6946-531. Φίλε, τζάμπα το κάνουμε. Δεν πληρωνόμαστε, να ξέρεις. Τζάμπα. Θέλω απλά να ξέρεις. Και άλλα από εδώ να γνωριστούμε, να συγκεράσω σε καφεδάκι, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις, και εγώ σ' αγαπάω, να ξέρεις. Και εγώ σ' αγαπάω. Φιλιά πολλά, εδώ είμαστε. Κληρώνουμε μία σιδερούκλα, ένα ατμοσίδερο Philips από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Συζητάμε ό,τι θέλετε και παραγγελίες δεχόμαστε γιατί έχουμε και ποταπά έτοιμα. Εννοείται, γιατί υπάρχει η ίαση. Στα προβλήματα υπάρχει και η υποταπίαση που είναι πολύ σημαντική. Έχω. Σωτήρη Δασκαλάκη που παίζει μάγο στα μπλιμπλίκια, σαν χταπόδι. Ταυτόχρονα ανεβοκατεβάζει τις φέτες. Βρίσκει τραγούδια. Βάζει τα χαλιά. Φτιάχνει έξω καφέδες. Παίζει με τα
Στα πόδια έχει πιατίνια και παίζει. Πιατίνια, έχει ένα σύνδρομο φυσαρμόνικα. Κανονικά. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάει τα παιδιά σχολείο. Έλα, σωστά. Πάει τα παιδιά σχολείο, τα φέρνει. Τα δέρνει, είπες. Τα φέρνει. Γιατί άκουσα τα δέρνει. Ο Παραγιά μου. Τι γίνεται. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Όλα καλά. Όλα καλά, αδερφέ. Όλα καλά. Εδώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα πω δύο πράγματα. Ναι. Είναι καθαρά προσωπική γνώμη, εννοείται. Φυσικά, τι, αλλουνού γνώμη θα πεις, τη δικιά σου θα πεις. Όχι, αλλουνού γνώμη δεν θα πω. Θέλω να πω ότι δεν θα ρεφωνήσω, ρε παιδάκι μου, δεν ακούω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις τέτοια εισαγωγή. Ο καθένας, αυτό έλειπε, να λες απόψη αλλουνών. Δεν υπάρχει περίπτωση να γκρεμίσεις την τούπα και να μην σου βγάλουν την Παναγία για να χτίσει μια νέα. Α, καλά. Γι' αυτό λέω. Θα έχουν 10 χρόνια χωρίς γήπεδο. 100%. Δεν θα, κοίταξε, όταν θα γίνει αυτό, Κώστα, όταν θα γίνει αυτό, όταν θα γίνει αυτό, θα είναι χιλιο από όλες τις πλευρές δεμένο, άσε που δεν θα γκρεμιστεί, έτσι όπως Κωστή θα γίνει. Δεν υπάρχει δεμένο. Κώστα, δεν θα γκρεμιστεί, ξέρεις πώς θα γίνει, σταδιακά. 7 αγωνιστικές έφαγες. 7 αγωνιστικές έφαγες, από το τίποτα. Θυμάσαι τι είπε ο Κολομπάμπου. Από την πρώτη στιγμή το είπε, δεν ξεχάσω, ο Χρήστος. Πώς δεν θυμάμαι. Έγραψε άλλη ώρα για να μην πάρει τα λάθη. Βέβαια, ρε φίλε. Και εδώ για τα κλωτσομπουνίδια με το πλατάνι. Πιο σκληρή δεν γινόταν η τιμωρία για το γάβρο. Δηλαδή σαν το χάδι μωρού. Χάδι μωρού. Ναι. Μαμάς εποπό μωρού μάλλον. Τι να λέμε τώρα. Πρώτο είναι αυτό, Κωστή. Δεύτερον, στα επόμενα 50-60 χρόνια, ναι, πιθανόν να μην έχουμε το Σαββίδι, ούτε τον ιό. Πιθανόν να μην ζούμε, νόμιζα θα πεις, που είναι το πιο φυσιολογικό. Όχι, εμείς θα ζούμε, ρε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Εμείς θα πάμε. Δεν έχει να κάνει με την καλοσύνη. Λοιπόν. Μπορεί να μην έχουμε λοιπόν το Σαββίδι, θα υπάρχει όμως παρακαταθήκη και πρίκα. Αλλά θέλω να υπάρχει μια παρακαταθήκη με μαγαζιά, να μην περιμένω το Σαββίδι. Δηλαδή να έχει τα πάντα η ίδια η ομάδα. Αφού έχει την καλή διάθεση ο Σαββίδι, να φτιάξει εμπορικά κέντρα και όλα αυτά στον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ, για να είναι ο ΠΑΟΚ να βγάζει τα δικά του χρήματα και να μην έχει ανάγκη κανένα επενδυτή. Ναι. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα είπε ο ίδιος. Ο ίδιος τα είπε. Ναι. Να είναι η ομάδα με μία λέξη αυτοσυντηρούμενη, να μην χρειάζεται δηλαδή. Αυτοσυντηρούμενη, να μην έχει ανάγκη κανέναν απατεώνα και κανέναν επενδυτή και κανέναν από εμάς τέλος πάντων. Ναι. Να είναι η ομάδα να έχει τα δικά της τα χρήματα. Λοιπόν, οι δύο αυτοί λόγοι μαζί, που είναι λογικότατοι και οι δύο πιστεύω, ότι δεν πρέπει να γίνει γήπεδο εκεί που είναι τώρα. Πρέπει να φύγει και να πάει να γίνει ένα τεράστιο πράγμα, ένα άλλο. Όταν λες στη Θεσσαλονίκη να εννοείς ναι, αυτό. Ναι. Να επισημάνω κάτι. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε αλλού, δεν το λένε ελαφρά την καρδία. Εννοείται. Σπέβδω να το σημειώσω. Έτσι, το λένε με βαριά καρδιά, διότι κανένας δεν αμφισβητεί την ιερότητα του χώρου, το πόσο δεμένος είναι με τον ναό κτλ. Αλλά επικρατεί κάτι άλλο. Επικρατεί κάτι άλλο. Κάποτε οι παππούδες μας αναγκαστήκαν να αφήσουν τα πάντα και ήρθαν για κάτι καλύτερο, γιατί γινόταν πόλεμος και τους κυνηγούσαν. Ένα είναι αυτό. Και δηλαδή, δεύτερον, κάποιοι έφυγαν, όταν έφυγαν από το Συντριβάνι, και εκεί υπήρχε δέσιμο με το χώρο. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση ατέρμονη αυτή. Αλλά ναι, στην παρούσα φάση το πιο πιθανό. Όλοι, δεν άκουσα. Εδώ η απόψη, εδώ σε αυτό το θέμα, οι απόψεις ζήσατε. Να πω και κάτι που θα συμφωνήσουν όλοι. Ιβάν φέρε παιχταράδες, Ιβάν φτιάξε γήπεδο, Ιβάν το ένα, Ιβάν το άλλο, Ιβάν το δίκτυο. Παιδιά, με τα διαρκές τι γίνεται ακόμα να γίνει sold out τα διαρκές. Υπήρξε παράταση φυσιολογική γιατί ο κόσμος... Παράταση υπήρχε, sold out δεν υπήρχε. Θα γίνει και αυτό, θα γίνει και αυτό. Έγινε, Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Πάδος. Ηλιάς, Λατομείο. Έλα ρε Λατομείο, το ταμείο είναι μείο. Αγόρι μου, βράχος είσαι ρε φίλε. Πότε, πώς ταιριάζει σε μένα αυτό το ρίχτο Ηλία. Το ρίχτο Ηλία, κανονικά φίλε. Το ρίχτο Ηλία, κανονικά. Μιλάμε φωτοτάκι, γκρέμισμα και όλα. Θέλω να πω, ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης έχουν κάνει παπάδες στο συγκεκριμένο. Είναι μια σκηνή που η ταινία γενικά σαν ταινία δεν λέει, δεν είναι κανένα αριστούργημα, έτσι. Όμως υπάρχει κάποιος που δεν έχει κλάψει, φίλε, σε αυτή τη σκηνή. Που λέει, θα τον κρεμίσω ρε το μαγαζί, όλο λόγια είσαι, κανονικά. Ακούγεται, και ακούγεται ο ήχος από τη... Μουλτός αυτός οδηγάει στο λατομείο τώρα. Ναι. Έχω κλείσει τώρα την πόρτα γιατί έχει πολύ φασαριά.
Άκου, τι έτοιμο σήμερα να τα ρίξω όλα. Ρίχτω! Αγόρι μου. Πάντως, αυτοί που θα γκρεμίσουν την Τούμπα, βασικά θα την γκρεμίσουν ή θα ξεκινήσει το μηδέν. Δεν νομίζω ότι καταρχήν θα γκρεμιστεί εξ ολοκλήρου η Τούμπα. Αν γίνει αυτό, σταδιακά, όπως έχετε δει σε έδρες στο εξωτερικό, θα φύγει πρώτα η μία, ας πούμε, εξέδρα, παράδειγμα η πλευρά που είναι απέναντι. Ναι, φωτογραφία. Ναι, αυτό πιστεύω θα γίνει σταδιακά. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε όλο ισοπεδωμένο όλο το θέμα. Λογικά, δεν είμαι ούτε αρχιτέκτονος ούτε μηχανικός, αλλά λογικά θα γίνει σταδιακά αυτό. Έτσι πιστεύω. Τώρα, με το μυαλό μου εγώ τα σκέφτομαι έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί άλλος να πει, όχι φίλε, όλο θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί από την αρχή. Κοστί και 5 εκατομμύρια να με δώσουν αυτό να γκρεμίσω, δεν γκρεμίζομαι τίποτα. Ξέρεις γιατί. Εννοείται ρε φίλε. Τα αισθήματα είναι... Άστο, άστο, δεν το συζητάμε. Φιλιά, Λατομείο! Φιλιά, φιλιά! Καλημέρα, Ζουμουσού! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με, μην ξεχνιέστε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Με το βλέμμα μας τα λέει. Πάμε στον επόμενο, 2310-287-888. Ναι! Ναι. Γεια σας! Τι κάνετε? Καλώς το παιδί! Το κλασικό, δεν σου μιλάω. Κλασική γυναικεία απάντηση τι έχεις? Που φοβίζει όλο τον άντρα, κάθε άντρα. Ξέρεις εσύ. Άμα, φιλέ, όχι ρε φίλε. Ή θα τα πούμε μια άλλη φορά. Όχι, ή θα τα πούμε σπίτι. Όχι ρε φίλε. Δεν υπάρχει χειρότερο. Ή το, τι έχεις? Τίποτα. Τίποτα. Μα είσαι πιο γλωσσιρή. Και τι έχεις? Τίποτα. Τι έχεις? Τίποτα. Κορίτσι μου, πες τι έχεις, ο γιατρός σου με. Δεν λέει ούτε στο γιατρό, ε. Τι γίνεται. Και είναι πιο βλοσιρή, φίλε, και από τον Ντόλφ Λούντριν στη μάχη με τον Σταλόν, έτσι. Ανεβαίνονται σκηνή ο Ρώσος. Τι έχεις? Τίποτα. Τίποτα. Όχι το τίποτα. Το ξέρεις εσύ. Το τίποτα. Δεν σε κοιτάει καν, κοιτάει κάπου αλλού. Τίποτα. Μανουριασμένη. Έχεις κάνει μεγάλη κουτσουκέλα, δεν το έχεις καταλάβει. Κοίταξε κάποια που πέρασε, έμαθε ότι μιλάς με τη φίλη της. Αυτές είναι σκληρό δίσκο. Θυμούνται τι έκανες πριν 25 χρόνια. Πάρα πολύ σκληρό. Ο δίσκος είναι σκληρός επειδή βγάζουν απίστευτη σκληράδα μετά στα αντίπεινα. Χαίρομαι που συζητάμε για μπάλα, Αντώνη. Τι. Έλα, πες μου, λέει ο γιατρός είμαι, λέει. Για πες λοιπόν. Για πες. Εγώ φίλε το γήπεδο το θέλω δίπλα στο Παλατάκι. Έχει πέρασει εκείνη την περιοχή. Βέβαια πολύ καλύτερη υποδομή από δρόμους και τέτοια εκεί πέρα. Ναι, από πρόσβαση λες. Ναι, για να γίνει ένα γήπεδο όπως το θέλουμε από πλευράς εκτάσεις και από πλευράς τέτοιο. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι και μία φορά να σκάψει την Τούμπα θα σταματήσουν αρχαιολογίες. Να σταματήσουν αγανακτισμένοι οι γείτονες του συλλόγου προστασίας της πιτσιλωτής Μπεκάτσας που έρχεται και κάθεται στο φανάρι που είναι λαμπράκι με χαρόντα νομοθέτου γωνία. Θα αρχαιολογία έχει 5 χρόνια έτσι. Να δει γιατί εκεί μπορεί να ήταν ας πούμε τα ζάρια των Παρπούτη που είχε παίξει ο Μεγάς Αλέξανδρος πριν 800 χρόνια. Παιδιά με την Αμφίπολη, τι έγινε τελικά? Συγγνώμη. Τι έγινε? Ήταν ένας ρωμαϊκός τάφος τώρα, αγόρι μου, αυτό το ξέρουν όλοι. Εκεί τι παπά σε πολύ. Στην χρονική περίοδο πρέπει να δοθεί ένα suspense έτσι προκειμένου να μην ασχολούμαστε με κάποια άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται να πούνε ότι είναι θαμένη δηλαδή η γυναίκα του Τανχαμών, η γνωστή του Τανχαμούνα. Έτσι, δηλαδή μέχρι και εκεί. Τι να πω, αυτό είναι. Κακό παιδί, ανάγωγο. Κακομαθημένε, στο στρατό λένε. Κακομαθημένε! Παλιοχαρακτήρα. Κανάγια! Όχι, κανένα δεν λένε. Παλιοχαρακτήρα και κακομαθημένο σε λένε. Έγινε Αντουάν! Τέλος πάντων. Σε φιλό. Εσύ για το γήπεδο τι θέλεις? Εγώ θέλω αυτό το οποίο είναι το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Αχ, θέλω, δεν μπορώ να σου απαντήσεις. Θα σου πω σπίτι. Ξέρεις τι έκανες, Κώστα. Άσε, καλά. Άσε, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Τώρα δεν μπορώ. Άλλη στιγμή. Ξέρεις εσύ τι? Ξέρεις εσύ. Και φυσικά, φίλε, κάτι θα έχεις κάνει. Δεν μπορεί να μην έχεις κάνει κάτι. Και αν είσαι και λίγο ευαισθητούλης, το λες μόνος σου. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Επειδή καταρχάς από τον Αρκτούρο είναι έτοιμοι να φέρουν 10 αρκούδες και οι υπόλοιποι οικολόγοι καμία εκατοστή λύκους, να κάνουμε ένα σωστό δάσος, δε αδερφέ.
Ναι, αλλά θα πέσει το ξύλο της αρκούδας, φίλε, άμα θα γίνει αυτό. Μα κοίταξε τώρα, να περπατάς στο δάσος και να μην έχεις τα ανάλογα ζώα. Κουμφόρ. Βέβαια. Γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρχει. Πάντως, στην τελική, από ό,τι διάβασα, θα βάλουν παγίδες, θα τα μαζέψουν και θα τα πάνε κάπου αλλού, γιατί δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα. Να κυκλοφορούν ελεύθερα. Στην Μικράς Ασίας. Και τώρα τα βλέπουμε όλα αυτά τα άγρια ζώα εκεί στην περιοχή. Έτσι, δεν έχεις αρκούδες, τάρανδους. Και μία ακόμα, η οποία είναι κοντά στο θέατρο δάσους, που λέει ότι μπήκατε σε δασικό δρόμο, η ευθύνη είναι δικιά σας. Α, η ευθύνη είναι δικιά σας, που φίλε, είναι πιο ψαρωτικό. Όχι. Γιατί άμα τυχόν χτυπήσεις πάνω σε λακκούβα ή ξέρω εγώ πέσει πάνω σου τίποτα, κανένα. Δεν σε βρίσκουμε απλά. Δεν ξέρω αν φτάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Πέμπτη βράδυ, ναι, με πληροφορούν ότι υπάρχει μια κυρία, είδε μόλις έναν άνθρωπο, τηλεφωνήστε μας, που λέει η Αγγελική. Μάλιστα. Αυτό πάντως με τα αγριογούρουνα, λες να είναι πρόκριμα, να είναι δηλαδή ένας προπαπάς, σε περίπτωση που θέλουμε να γκρεμίσουμε την Τούμπα, ότι υπάρχουν άγρια ζώα εκεί κοντά στην περιοχή και απαγορεύεται. Κοίταξε, για την Τούμπα, είναι ικανή. Αν θα γίνει κομμάτι-κομμάτι, δεν θα μπορούν να φέρουν και πολλές αντίρρησεις. Σωστό. Νομίζω έτσι θα γίνει. Και το άλλο είναι ότι εκεί απέναντι από το Ιπποκράτειο έχει για τα αυτοκίνητα κάτω που κατεβαίνει σε ένα υπόγειο πάρκινγκ. Ακριβώς. Εκεί δεν είχε αρχαία. Έξι έχει, σοβαρά μιλάς. Ουσιαστικά όταν σκάφτηκε, γιατί δεν ξέρω αν είναι έξι και το πάρκινγκ, χρειάστηκε να κατέβουν έξι ορόφους κάτω για να βάλουν τα θεμέλια. Δεν το ήξερα ότι έχει εκεί τόσο. Ήξερα, ας πούμε, στο κέντρο εκεί στο Οντεόν, ότι είναι από τα πιο βαθιά. Ναι, κατασκευαστικά είναι ένα εντυπωσιακό έργο. Αυτό το ίδιο, αν θέλει κανείς να το κάνει στην Τούμπα, έχει τεράστιους χώρους μετά και για παρκάρισμα και για τα πάντα. Και φαντάζομαι ότι αφού δεν βρήκαν αρχαία πέντε βήματα πιο κάτω, δεν θα βρούνε και κάτω το γήπεδό μας. Κοίταξε, στους έξι ορόφους, το μόνο που θα βρούνε είναι το πολύ κάποιον 3,5 εκατομμυρίων ετών αρχάνθρωπο. Αν τον βρουν και αυτόν, χαλάλι τους. Μπορεί να βρεθεί, φίλε, το πιο σπάνιο είδος πτερονόσαυρου, ο πτερονόσαυρος ο τουμπόδης, έτσι, ο σκελετός από μια περίεργη ράτσα που είχε χαθεί. Αυτό είναι δεινόσαυρο, δεν υπάρχει. Έτσι, ήταν μια σαύρα που ήταν μια σαύρα που ήταν δεινόσκορερ. Κάτω ένα μουσείο και θα έρχονται να το επισκέφτονται, θα παίρνουν το δικέφαλο μαζί με αυτό το ζωάκι, το συμπαθές. Βεβαιότατα, πάρα πολύ ωραία. Καλή σου μέρα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Έλα, εγώ. Ήρθα. Εμάς. Έλα ρε Κοσμά, Ρε εσύ, σήμερα τι κουβέντα είναι αυτή? Όχι ατέρμον είναι η συζήτηση, όχι ατελέσφορη, όχι... Τι γίνεται, έχουμε περάσει άλλα επίπεδα, είμαστε παραμορφωμένοι, μου βγαίνει η τρίτη δέσμη, φίλε, μου βγαίνει η φιλοσοφική από μέσα. Όχι τίποτα, δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας, είμαστε και από την Τούμπα, είμαστε το Κορδελιό, το Ροπόταμο. Γιατί εγώ από πού είμαι, ρε φίλε, δηλαδή από πού, από το Κολωνάκι. Κάποτε είχε μπει ο μαθηματικός μέσα στην τάξη, Δευτέρα Γυμνασίου, και μας ρωτάει, ξέρει κανείς να μας πει τι είναι η υποτίμουσα, και σηκώνω το χέρι μου εγώ, όπα λέει εδώ, λέει για πες ρε Ιωάννου τι είναι η υποτίμουσα, του λέω ένα νησάκι πιο κάτω από την Τίνο πρέπει να είναι, Δικός μου είσαι εσύ, αδερφέ, δικός μου είσαι. εγώ θα σου βάζα άριστα, φίλε. Πέρασε έξω, παιδί μου. 10. Πήγαινε να παίξει μπάλα. Υπάρχει. Αγόρι μου. Όσο για το θα τα πούμε αργότερα ή θα τα πούμε στο σπίτι, έχω ζωντανό παράδειγμα ένα φιλαράκι που παρήγγειλε καφέ απ' έξω. Ναι. Τα λέγαμε εκεί πέρα. Ναι. Και ξέχασε να παραγγείλει καφέ στην κοπέλα του. Λάθος, και μου λέει το εξής. Μου το λέει ένα χρόνο μετά τώρα. Είχε γίνει, μου λέει, ένα σκηνικό, παραγγέλνω καφεδάκι απ' έξω. Ναι. Και ξυπνάει και μου λέει, για μένα λέει, δεν παρήκυλες. Δεν ήσουν να κοιμώσουν, δεν ήξερα αν ήθελες τι καφέ ήθελες, ελληνικό. Όχι, δεν υπάρχει. Εσπρέσο κτλ. Άκου τι του έκανε. Δεν υπάρχει. Τι δεν του έκανε για πολύ καιρό, μπορείς να μου πεις. Όχι, τι του έκανε. Του χρόνου την ίδια μέρα του κρατούσε επέτειο. Όχι, το καφέ που δεν της παρήγγειλε, αγόρι μου. Του Αγίου μη καφέ. Εκτός το ότι ερχόταν το μεσημέρι. Του λέει τι έγινε πέρσι. Τέτοια μέρα ψαχνόταν αυτός. Ωραία, φίλε, λέει, ξεχάσαμε καμιά επέτειο, κάνα γενέθλιο. Λέει τι, είχες παραγγείλει καφέ λέει, και δεν μου παρήγγειλες. Άντε γεια, φίλε, τελειώσαμε. Άντε καλημέρα. Επέστρεψε και πόσες φορές στο σπίτι
Και έτρωγε μόνη της, έτσι. Έκανε μόνο μία μερίδα φαΐ και τα λοιπά. Νηστεία. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα σας. Τι γίνεται? Μια χαρά, καλές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι ο? Όπως, Γιάννης, όπως μας λέγανε και στο στρατό, στο σχολείο. Ναι. Να φας γιατί δεν ξέχασες. Βλέπω. Εντάξει, έγκλημα κάνει ο άλλος, έτσι. Φαντάσου σηκώθηκε. Ξέχασα, τι ξέχασα. Ξέχασες να αναπνεύσεις, όχι. Άρα... Δεν με σκέφτεσαι, μόνο την πάρτι σου κοιτάς και είσαι αυτούλης και εγώ... Δεν με λες, Κώστα. Κανάγια. Τον είπες κανάγια. Κανάγια, φίλε. Είναι λέξη... Ονόμαξες εσύ, τον έγραφες την μετάφραση και τον μπλεξ. Από τότε έχω να τα διαβάσω αυτά. Κανάγιας πρέπει να είσαι καταρχήν 40 πλάς. 50 πλάς. Έχεις ακούσει το «Μα τα γένια του Μανιτού», «Μα τον αλήθωρο πλανήτη». Δηλαδή, έτσι, έχεις δει ήχο μπουνιάς, καπόβ και σποκ, έτσι, έχεις ακούσει κλάμα, λίγμ, κλάψ, σνιφ, είμαστε αυτής γενιάς, φίλε, αυτής γενιάς. Αλλά το κανάγι είναι όντως μια νεκρή λέξη, φίλε. Τη διδάσκει στα λατινικά. Αν άκουσα θα τον πάρω τηλέφωνο τον άτιμο, δεν μπορώ. Είναι λέξη Ζαγκόρ Μπλε Κόμπραξ. Ήρθα να παίξω από την αρχαιολογική φορεία αρχαιοτήτων, λέει, δεν μπορεί, είσαι ιερόσιλος, φίλε. Τι κάνεις? Άλλη μέρα θα κάνουμε διλήμματα φέτος, τύπου μερέντα ή νουτέλα, έτσι, πανανθρώπινα ερωτήματα. Όπως παράδειγμα, Μάρκ ή Όμπραξ, φίλε. Μεγαλώσαμε αυτά. Η λύκη του Οντάριο. Έτσι, η λύκη του Οντάριο, φίλε. Και όχι η Λτεξ λύκη, η λύκη του Οντάριο. Ούτε η λύκη της Βόλφσμπουργκ. Να με ρώτησες ό,τι γουστάρεις. Μιλάμε για την ΠΑΕ, η οποία όταν ζήτησε να κάνει... έργα ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της. Χάλασε ο κόσμος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ανήκει ο περιβάλλον χώρο της Τούμπας, του ζήτησε ενίκιο 750.000 το χρόνο. Νομίζω δεν θα πάμε σε τέτοια ποσά. Γιατί μάθαμε ότι μπιπιόμαστε... ο Μπούφος έχει και δίνει. Και δίνει. Που σε όλες τις άλλες ΠΑΕ και μιλάμε και για ομάδες χωριών, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η κοινότητα... Όχι, σκύβουνε... για ανάπλαση, δίνει... Ευλαβικά, ρε. Όχι, δεν στο βάζει, δηλαδή, λεφτά του... Αυτό λέμε, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να ζητάς εσύ μια άδεια να με βάλετε μια σφραγίδα για να μην ποδοπατιέται ο κόσμος στην 4 και εσύ να λες ναι, βεβαίως, δώσουμε ένα εκατομμύριο το χρόνο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Εντάξει. Αυτό όπως το λες. Όσοι γκρινιάζουν και καλά κάνουν και γκρινιάζουν, γιατί και η γκρινιά είναι μέσα στην οικογένεια, να θυμούνται ότι όχι απλώς μας κυνηγάνε, μας μισούνε. Πάρα πολύ ωραία το λες. Με μία λέξη, φίλε. Η ΑΕΚ πέρασε στον τελικό, όχι με εμφατικά σκορ επί του γάβρου. Ναι. Θυμάσαι πώς πέρασε. Φυσικά. Με γκολ χέρι. Και όχι μόνο αυτό, ομάδες, μπορεί αλλά να... έχεις δει να χτυπιούνται δύο και μετά να σβήνεται με γομολάστιχο ένας. Μάλωναν οι του ΠΑΟΚ, μάλωναν με τα φαντάσματα, φίλε. Ghostbusters. Εγώ δεν σου λέω μόνο, δεν μένω γιατί αυτό το κουβεντιάζω. Ούτε λέμε ότι δεν φταίμε, έτσι. Πού μας αδικούνε. Εγώ μένω στο ότι μιλάς με ένα φίλο σου, εσύ Ολυμπιακό. Αυτός είναι Ολυμπιακός. Στον τελικό έπαιξε ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δεν τον ενδιαφέρει. Και μιλάει για ευνοϊκή διαιτησία υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ για να περάσει τον έσφαξε. Ακριβώς. Δεν τον νοιάζει. Για μια... Πρόσεξε. Μόνο εσύ. Αυτό τον ενδιαφέρει. Ρε, για μια φτέρνα στον τελικό, και ενώ πριν έχει γίνει λαβή αλλά Jason Statham, για να μην πω Steven Seagal, έχει γίνει λαβή κανονικά πριν το πέναλτι, το οποίο θάβεται φυσικά. Δείτε λίγο σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Γαύρος και πρωταθλητής. Μπλόκο στείνουν στο Ολυμπιακό, στείλαν τον τάδε, δηλαδή άτσιπη. Μιλάει για διαιτησία ο Ολυμπιακός, είναι σαν να μιλάει, το έχω πει πολλές φορές, για δασοπροστασία ο Νέρωνας. Το ίδιο πράγμα. Προσέξτε τα τσιγάρα, ο Νέρωνας που έκαψε την πόλη. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, φίλε. Τέλος. Αυτά. Και μισούν και σε φοβούνται. Άντε, καλή κλείσε τα αλάρμ, θα σου αδειάσει η μπαταρία. Φιλιά. Πάμε, καλημέρα σας. Τι, διάλειμμα, διάλειμμα. Ξαναλέω, χορηγή πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, με ένα υπέροχο δώρο σήμερα, Philips, ατμοσίδερο, υπέροχο και ακριβό, και τελευταία λέξη τεχνολογίας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δωράκλα, και σήμερα είναι υπέροχο ατμοσίδερο Philips. Εννοείται ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας. Εννοείται
ότι η Ερβαντόλ είναι η υπέροχη εξαιρετική κρέμα για θλάσεις, για οστεοαρθρίτιδες, για ρευματικά, για αρθριτικά, τα πάντα για τον πόνο. Ενεργεί άμεσα, 2-17-8-76, τώρα που άρχισε να δροσίζει ο καιρός. Υπέροχη η Ερβαντόλ, θα τη δείτε. Αποστάλλει κιόλας σε όλους τους τυχερούς που κέρδισαν προχθές. Και φυσικά η Γραεριοκίνηση Εσκιάδη, 473-118. Κορυφαία γνώση στο αυτοκίνητο, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις, τηλεφωνήστε τώρα στο 473-118 με το 2310 μπροστά να ενημερωθείτε, να κλείσετε ραντεβού εκεί στους ειδικούς, γνωρίζουν το αυτοκίνητο όσο κανένας άλλος. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρέφουα! Θέλω να πω στον 547 ότι είναι ατμοσίδερο και όχι πατμοσίδερο. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ορθογραφικό λάθος. Δηλαδή, δεν συνοδεύεται από ένα ταξίδι στην Πάτμο. Ή δεν θα σας στείλουμε στην Πάτμο για να πάρετε το σίδερο. Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τι είναι το ζουμουσού, με ρωτάνε οι καινούργοι. Είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Προσέξτε, δεν λέω ζούμε ευτυχισμένες ή ζούμε όμορφες ή ζούμε ωραίες στιγμές. Η ζωή είναι γεμάτη από στιγμές έντονες. Ακόμα και η δυσάρεστη μας φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους. Μας κάνει να συνειδητοποιούμε τι αξίζει. Τη ζούμε όμως στις μεγάλες στιγμές. Δεν είμαστε τσιμετοκολώνες. Δεν είμαστε απαθείς. Τη ζούμε, τους ρουφάμε το μεδούλι. Και κοιτάμε να είμαστε αισιόδοξοι, να προχωράμε. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Φίλε 531, έλα από εδώ να γνωριστούμε. Έλα από εδώ να γνωριστούμε. Είσαι πραγματικά πολύ αξιόλογος. Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Στείλε, στείλε, έτσι, στείλε, στείλε μηνυματάκια. Εδώ είμαστε λοιπόν. 2-10-2-87-8-8-8. Έχουμε τρεις γραμμές που περιμένουν στον αέρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχος χορηγός δεύτερης ώρας. Καταπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί. Και Διέκο Παντσέτα απέναντι από το Μασούτι. 705-750 εκεί στα Ελευθέρια. Όποιος πήγε, ξαναπήγε. Και κληρώνουμε, υπενθυμίζω, ατμοσίδερο Philips. Από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ατμοσίδερο Philips. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Το κληρώνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς το παιδί! Τι κάνεις, παλικάρι μου? Δόξα τω Θεώ! Είσαι ο! Ποιος αυτός 1-0? Όχι, 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 όχι. Είσαι ο, είπα, φίλε. Ποιος αυτός 1-0? Θέλεις να το κάνουμε? Περίμενε, πάμε. Θα το κάνουμε. Τουουουουτ. Ναι? Ναι, καλημέρα σας. Ποιος? Αυτός 1-0. Δεν το χάρηκες. Πάμε ξανά. Σκηνή δεύτερη. Θέλω περισσότερο πάθος. Θέλω να δώσει περισσότερο από τον εαυτό σου. Εξωτερήκευσε αυτό που έχει, όλη την ενέργεια. Βγάλε λίγο. Βγάλε. Θέλω να βγάλει λίγο κάτι aggressive που λέει στα χωριά μας. Σκηνή δεύτερη. Ζουμουσούμε τον Κωστή και δεν χάνω εκπομπή. Ποιος είσαι, φίλε, ποιος? Ο μπαμπά Φώτη. Ε, μπαμπά Φώτη! Αγόρι μου, λεβεντιά μου! Πού πάλι είσαι? Με χρόνια, με καιρούς, πάλι μαζί θα είμαστε, Κωστή. Εννοείται, εννοείται, αδερφέ μου, εννοείται. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, 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 Κωστή μου. Όλα εντάξει. Κωστή μου. Ναι, λαγόρι μου. Η Παοκάρα θα πάει πολύ καλά. Το πιστεύω. Έχω μία ανησυχία, αν μπορεί ο προπονητής διαχειριστεί αυτό το φοβερό ρόστερ, αλλά okay, θα δούμε, θα δούμε. Θέλω το γήπεδο να γίνει στα Γεννητσά. Στα Γιάννητσα, γιατί με βολεύει, είμαι δίπλα και τα λοιπά. Όχι, κανένα προσωπικό κίνητρο και όφελος, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά θέλω. Έτσι, έτσι. Κωστή μου, θέλω να ευχηθώ στη φίλη μου τη Λία καλό ταξίδι που φεύγει σήμερα στη Γερμανία. Για μόνιμα? Όχι, εκεί είναι, εκεί μένει. Α, μάλιστα. Ναι, να πάει να συναντήσει το άλλο μισό της, το Παοξάκι. Να πάει στο καλό και αφού είναι για καλό λόγο, ρε φίλε, μια χαρά. Έτσι. Ηλία. Αν και η κατάληξη είναι για Αγγλία, έτσι θα έπρεπε να τη λένε Νία, αλλά οκ, okay, εντάξει. Να είναι okay. Γερή και να είναι καλά, αφού είναι ο άνθρωπος εκεί. Φιλιά! Φιλιά πολλά! Φιλιά. Πάμε παρακάτ! Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς το παιδί! Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ! Πρώην μαστίχα! Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε! Σ' ακούω φίλε, αλλά δεν προλαβαίνω. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Αν και έχει γίνει μετακίνηση μαζική, μαζευόμαστε. Είναι κάτι υπόλοιπα να πούμε. Πρώην μαστίχα, έλα αγοράκι μου, για πες. Θα μαζευτούμε, τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ την Τούμπα δεν ήθελα να την πειράξουμε από εκεί. Πριν εκατομμύρια χρόνια ζούσε εκεί ο Παόκιος δικέφαλος. Άμα βρουν τίποτα από εκεί, μας θυμάτισαν οι φίλοι. Να ξέρεις, φίλε.
ήθελα. Να ξέρεις ότι ένας τέτοιος θα βρεθεί. Ο οποίος πρώτος θα ήθελε να γίνει το γήπεδο, οπότε αυτός, δεν υπάρχει. Αυτός ξέρεις με τι τρεφότανε. Με τον Αγωπόναρο Τριφίλιους, ο οποίος μετανάστευσε στη Νότια γιατί δεν μπορούσε να επιβιώσει εδώ. Έτσι. Ο διαπλεκόμενος Γκάβριους. Άνα, μπράβο, ναι. Σωστό. Και πήγανε προς τα κάτω αυτοί και μείναμε μόνοι μας εδώ. Φίλε, όπου και να γίνει τούμπα, εμείς θα πάμε. Εννοείται, φίλε. Αυτό η κατακλίδα. Όπου και να γίνει το γήπεδο, εμείς θα πάμε. Έτσι. Η κατακλίδα είναι αυτή. Ναι. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ένα καινούριο γήπεδο τριγύρω στη Θεσσαλονίκη, υπερσύγχρονο, μεγάλο, να το ζηλεύουν όλοι. Να μπορώ να μπαίνω και να βγαίνω όποτε θέλω, ρε φίλε. Σωστό. Εντάξει, είπαμε, όλα έχουν και οι δύο περιπτώσεις. Έχουν τις δικές τους παραμέτρους, έχουν τα δικά τους συν και πλην. Η κουβέντα στο τέλος λέει αυτό, ότι όπου και να, είτε εδώ που είμαστε, είτε έξω πάει, είτε αλλού γίνει. Εγώ θα μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, να γίνει στη Χέλεξπο, φίλε. Στο λέω έτσι. Αλλά αυτό είναι, είναι ουτοπία, πες. Έτσι δεν είναι. Λέω τώρα. Κοίταξε. Και εμένα θα με πειράξει να φύγει. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τα πράγματα. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκεί. Με ενδιαφέρει, επειδή με ρωτάνε, τι θέλεις. Με ενδιαφέρει αυτό το οποίο θα αποφασίσει ο λαός, γιατί ο λαός θα αποφασίσει, φίλε. Δεν θα αποφασίσει ένας. Το ξέρει πολύ καλά ο Ιβάν και θα γίνει. Ναι, εντάξει, αν και είναι σχεδόν η λυμένη απόφαση για παραμονή εκεί και για να γίνει το καλύτερο δυνατό. Με βύθισμα, με έτσι, με αλλιώς. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, θα είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Αυτό δεν είναι, δεν το συζητάμε. Εγώ πάμε να μην μας τρενάρουν και μείνουμε έτσι ξεκρέμαστε και εμείς καμιά δεκαετία χρόνια και ψαχνόμαστε από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω. Αυτό φοβάμαι. Δεν νομίζω. Δεν θα επιτρέψουμε, βάζω πρώτο πληθυντικό, και εμείς που έχουμε τη δύναμη των μικροφώνων και ο κόσμος που έχει τη δύναμη της ψήφου, ο κόσμος ο οποίος επιλέγει, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε σημαντικά πόστα, δεν θα ζητήσουμε χάρες. Εδώ δεν ζητάμε καμιά χρηματοδότηση. Ούτε να μας βήσουν χρέη, ούτε να. Ούτε έχουν γίνει έσχοι αλλού. Έχουν γίνει έσχοι αλλού. Έτσι, μην πούμε για το Καραϊσκάκης τώρα, αφήστε τα. Αυτά, μην την ψάχνεις. Έγινε! Θέλω να βρεις νέο παρατσούκλο οπωσδήποτε, το πρώην μαστίχα, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν. Αφού είπαμε. Σου έχω ένα καλό. Αφού με έπες, με βάφτισε, ρε φίλε. Σε βάφτισε, αλλά δεν είναι όμως. Η κοτσίδα του Πρίγιο. Αλλά είδες όμως ότι δεν το θυμόμουν. Έχω ένα που μπορεί να σου αρέσει περισσότερο. Για πες μου, ρε Σικωστή. Το μουσάκι του Σαμπράνο. Φιλιά. Φιλιά. Μούση χωρίς μουστάκι, φίλε. Δηλαδή πόσο μπρουτάλ μπορεί να είσαι. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θοδωρή μου. 529 συν 4. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από χθες που είπα για το δυσάρεστο νέο, να ξέρεις. Το ξέρω και εγώ. Σε σκεφτόμαστε. Σε σκεφτόμαστε και είμαστε. Είπα και χθες. Ο πόνος βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που χάνει το δικό του άνθρωπο και είναι μέσα στο σπίτι του καθενός. Εμείς όσο μπορούμε να σκεφτόμαστε τον πόνο του άλλου, είμαστε κοντά σου και να ξέρεις. Επειδή ξέρω ότι παιδί είσαι. Και ξέρω και τι αγώνα έδωσε η αδερφούλα σου. Παλέψαμε 10 χρόνια, νικήσαμε 5 φορές τον καρκίνο και την έκτη φορά δεν μπορέσαμε. Τι να πεις. Να ζήσεις, να τη θυμάσαι και όλα όσα ζήσατε μαζί. Quiz. Μπορώ να επιλέξω Ηλία, κατηγορία. Το Ηλία Ρίχτο. Το Ηλία Ρίχτο, ναι. Ναι. Ποιος αυτός, ένα μηδέν το λέω πριν να μου το πεις. Ποιος έπαιξε πλήκτρα. Βλέπεις, φίλε, οι παλιοί ακροατές. Λέω εδώ, Σωτήρη. Που κάνουν, φίλε, από μόνοι τους. Δηλαδή, τι κάνει αυτός τώρα, κάνει εμβόλιο. Δηλαδή, βάζει τον ιό μέσα. Α πούμε, για να μην μπορεί να τον πιάσει το ποιος αυτός από μόνος του. Κάνει δηλαδή απορρίθμιση του θέματος. Έτσι. Δηλαδή, λύνει τα καλώδια από τη βόμβα και πάει μόνος του. Ποιος αυτός το λέει μόνος του. Έλα, εξηγώντας τον Ηχολήπτη. Για πες. Ωραία, λοιπόν. Ποιος αυτός, ένα μηδέν. Ποιος έπαιξε πλήκτρα στην ταινία Ηλία Ρίχτο. Μήπως το μικρό το όνομα είναι Θήτα. Ακριβώς. Και το μεγάλο είναι λοιπόν, για να ξέρουν ότι επίσης θήτα. Ταινία, τα γυρίσματα τα γίνανε στο έπαιζε, στούντιο, Θοδωράνος. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο στον Παντελήδη Γεργιανίδη, το οποίο είναι στην Τούμπα. Αγοράκι μου. Αυτό δεν το ήξερα. Ένα μέρος της ταινίας γεννήθηκε στην Τούμπα, να ξέρεις. Έπαιζες ρε θηρίο σε αυτή την ταινία,
Ναι, ναι. Μουσική εγώ παίζω στα τραγούδια, όχι σαν ηθοποιός, στο στούντιο. Τα τραγούδια. Γιατί οι ηθοποιοί παίξαν καλύτερα ήταν από σένα, αγόρι μου. Όχι, θέλανε φιλέ. Να πω. Επειδή εγώ είμαι όμορφος, ναι. Θέλανε ασκημόφατσες εκεί πέρα. Βέβαια, δεν μπορούσαν. Τους χαλούσες, ήθελαν. Ναι, ναι. Δηλαδή ο Μπουζουξής έπρεπε να είναι φτικιάρης, ξέρεις, με σημάδια που σπηριάζει. Κανονικά ρε φίλε, λίγο Δόνης, ναι, λίγο Τρίφων Ιβάνοφ, λίγο... Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ ήμουν ένα μορφόπεδο τότε, οπότε... Και σε θάψανε φίλε, σε θάψανε. Δηλαδή η ταινία θα εκτοξευόταν ακόμα περισσότερο. Έτσι είναι, αυτή η μοίρα έχουμε εμείς οι όμορφοι φίλε, εντάξει, αυτό είναι πάντα γνωστό. Αγοράκι μου, πολύ ήθος, μόνο που έχεις... Θοδωράνε, μόνο που έχεις παίξει φίλε, σε αυτή την ταινία. Θεωρώ ότι μετά δεν παίζει πουθενά αλλού. Παρά μόνο στο σπίτι σου που κάνει στούντιο, να πούμε, για να βγαίνουν τα απλά υλικά. Φοβερός ο Βουλγάρης. Λοιπόν, Τούμπα, όχι όμως facelifting, ανακατασκευή πλήρη. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, μία-μία κερκίδα. Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Για εκεί αλλά πάει, όχι, η πιο πιθανή όχι λύση... Όχι. Τι βάψουμε απ' έξω και δεν είναι. Η ναι, πιο πιθανή δηλαδή, λύση, επειδή είναι πέρα... κερκίδες, καινούργιες και τα λοιπά. Όλα, όλα. Η πιο πιθανή ναι, λύση, επειδή με ρωτάτε... Όχι ολόκληρη τέσσερα μία έσοδο. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτό, αυτό που θα... Καταρχήν, να σας πω το εξής. Δεν θα γνωρίζουμε, δεν θα αναγνωρίζουμε την Τούμπα έτσι όπως θα γίνει. Θα κρατήσει την άβρα της, θα κρατήσει όλο αυτό που δεν γίνεται να υπάρξει αλλού, αλλά θα είναι ένα άλλο τελείως, ένα άλλο γήπεδο, παιδιά. Από τις κερκίδες, από τον αγωνιστικό χώρο, από το σκέπαστρο, από τους χώρους μέσα. Θα είναι τελείως διαφορετικό αυτό που θα γίνει. Έτσι. Και εκεί αυτό είναι και το πιο πιθανό. Μακάρι να γίνει πραγματικότητα. Αγόρι μου, εδώ θα είμαστε να μιλήσει κανένας άλλος. Γεια σου Θοδωρή! Φίλε, έπαιζε πλήκτρα στην ταινία Θοδωρής. Σπουδαίος μουσικός, τώρα ταξιτζής, αλλά σπουδαίος μουσικός. Ναι, γεια σας! Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Γεια σου ρε Άκη. Τι βραχνάδε είναι αυτή η αγόρι μου. Κρύωσες. Λίγο. Α, λίγο, προσεγγείς λίγο. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Δεν μου λες. Ναι. Ποιο είναι το νούμερο που πρέπει να σε πάρουμε. Αυτό που πήρες. Για πες το. 2310-287-888. Πρωτάθλημα και κύπελο το 18. Είσαι πολύ ωραίος! Είσαι πολύ προχώ! Είσαι πολύ προχώ, αγόρι. Τυχαίο είναι. Καθόλου, φίλε. 33 χρόνια. Του Χριστού τα χρόνια. Θα έχουν συμπληρωθεί. Του Χριστού τα χρόνια από τότε που το πήραμε τελευταία φορά. Και το μπράτσο. Το μπράτσο με τατουάζ Πορτογάλου ελληνοποιημένου. Κοντού πρέπει σχετικά όμως... θα σηκώσει την κούπα. Πρέπει αυτό. Να το μεταφέρουμε και στους παίχτες και στον προπονητή αυτό. Ξέρεις ότι εγώ είμαι από αυτούς που δεν τον ήθελα. Λοιπόν. Αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε και όχι να κράζουμε, έτσι δεν είναι. Δεν τον ήθελες το Λουτσέσκου. Ναι. Γιατί ο Λουτσέσκου θα το πάρει. Δεν ξέρω. 17 έχουμε σου θυμίζω. Το ξέρω. Ναι. Και μήνα έχουμε, Σεπτέμβριο. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Πάμε παρακάτω. Μακάρι, πρόσεξε. Επισημαίνουμε κάθε φορά κάτι. Το ότι αμφισβητούμε αν μπορεί, δεν σημαίνει ούτε ότι τους κάβουμε το λάκκο, ποτέ δεν κάναμε τέτοια πράγματα σαν εκπομπή, ούτε ότι, ακριβώς, ούτε ότι θα τον περνάμε πριον ο Κορδέλα, έτσι. Όχι. Φυσικά και θέλουμε να μας διαψεύσει πλήρως. Εγώ ποτέ ούτε έχουμε καμία, λέω, το λέω ρε παιδί μου, μαύρα το λέω για μένα που κάθομαι πίσω από το μικρόφωνο ναι, και ακούει κόσμος, ότι μακάρι να διαψεύσει όλους μας που έχουμε μία αμφιβολία, που έχουμε... Μία, τέλος πάντων, απορία. Εγώ έχω δύο αμφιβολίες έχω. Δύο έχεις. Στις δύο, μία δώρο. Πρέπει να με το βουλώσει το στόμα. Μακάρι. Μακάρι να βγει και να πούμε, λοιπόν, όντως μας αποστόμωσε. Πάμε στο άλλο το θέμα. Πάμε. Πριν λίγο καιρό έκανες για το γήπεδο και σου είχα πει ότι καλά είναι να είναι εκτός, όχι εκεί. Mm-hmm. Ο λόγος που το είπα, γιατί γυρνάω στην επαρχία και ο κόσμος... Πάρα πολλά άτομα δηλαδή, με είπαν εκτός Θεσσαλονίκης, ναι. Όχι εκεί που είναι. Εκτός δυτικά ή εκτός δυτικά, ανατολικά. Οπουδήποτε να έχει πρόσβαση εύκολη. Ναι. Να μην το αφήνουν στο περιφερειακό και τα σπάνε οι άλλοι. Ξέρεις τι λέω. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Αλλά εγώ σαν Άκης. Προσωπικό ναι. Πάρκινγκ έχω. Ναι. Στη Μαρίνα, στην Αγία Μαρίνα από πίσω. Ναι. Είναι το κουμπάρο. Μαρίνα, λέω, έχει θάλασσα εκεί κοντά. Όχι. Καλά που είπες Αγία Μαρίνα, γιατί... Στην Αγία Μαρίνα, στην ναι. Εκκλησία. Μεγάλη λοιπόν, χάρη της. Και πάρκινγκ που ψάχνουμε, βρήκα. Ναι. Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα. Φιλιά, γεια. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς τον, Χριστάρα, εσύ.
Εγώ Κωστή. Και σε βραχνός βγαίνει. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, τι έχετε να πούμε. Μου κρυώσατε, πουλάκια μου. Βραχνά στα FM. Αντί για τα βραχαία. Δεν. Αρχικά συλληπιτήρια στο Θοδωρή για την αδερφούλα του να είναι γερή να τη θυμούνται. Γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Όλα τα άλλα που μιλάμε είναι εντάξει, η διασκέδασή μας, η τρέλα μας, αλλά τα σημαντικά είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω μας και αυτοί είναι που αξίζουν και έχουν σημασία, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, χρόνια τώρα. Άλλοι μπήκαν αργότερα, άλλοι παλιότερα. Μάλλον γνωριζόμαστε δεκαετίες. Μάλλον πιο πρόσφατα. Όμως, όπως σε μια οικογένεια, σε ένα τραπέζι, σε μια παρέα που πίνει καφέ, υπάρχουν και αυτές τις στιγμές, τις ζούμε και σαν ραδιοφωνική παρέα. Να φεύγουν άνθρωποι. Να μεταναστεύουν, να φεύγουν από τη ζωή, να δίνουν μάχη με αρρώστιες. Δηλαδή, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο τα ευχάριστα, ότι γεννάνε οι φίλοι μας, ότι ερωτεύονται, ότι προκόβουν στις δουλειές τους, ότι ζούμε μεγάλες στιγμές με την ομάδα. Όλα είναι ένα κομμάτι της ζωής, ρε. Αυτά... Και μιλάμε για ότι είναι και μεγάλη, ο μεγάλος ο κύκλος, δεν είναι ότι είναι 50 άτομα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ο οποίος λογικό είναι να συμβαίνουν όλα και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Τα ζούμε μαζί τους. Τα ζούμε και ελπίζουμε στη στεναχώρια σας να είμαστε ένα μικρό αποκούμπι. Όχι ότι λύνεται το πρόβλημα, ότι γυρίζει πίσω ο άνθρωπος, αλλά να φεύγει λίγο το μυαλό, έτσι, με την κουβέντα, με τη συζήτηση. Αυτό είναι για μένα η αξία του ραδιοφώνου. Για μένα το ραδιόφωνο, για άλλους μπορεί να είναι το να μαλώνει, το να ιντριγκάρει. Για μένα το ραδιόφωνο είναι διασκέδαση και ενημέρωση. Το να κάνει τον κόσμο να αισθάνεται όμορφα και να ενημερώνεται για αυτό που τον ενδιαφέρει να μάθει, είτε είναι αθλητικά είτε πολιτικά. Άλλοι θεωρούν ότι το να ιντριγκάρουν, το να τσιτώνουν τον κόσμο μπορεί να τους δίνει προτιές, αλλά νομίζω ότι δεν προσφέρει τίποτα στο κοινό. Για ποιο λόγο. Να κάτσω τώρα παράδειγμα, τη στιγμή που ο Ηρακλειδέας περνάει τις πιο δύσκολες ώρες του. Και έχοντας στο μυαλό μου, εννοείται, θυμάμαι. Και διάφορα αφορμές έχουμε πολλές, άτομα. Αφορμές, ξέρετε πόσες. Μην πιαστούμε. Αφορμές άπειρες. Όμως, έχω πει πολλές φορές και πολλοί ενοχλούνται από τους δικούς μας. Ότι όταν ο άλλος είναι σε μια τέτοια κατάσταση, δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αντρίκιο. Δεν είναι ωραίο να πάω από πάνω και να τον ηρωνευτώ, να παίξω με τον πόνο του. Θα μου πεις, ναι, αλλά αυτοί, Αυτοί, ας πούν ό,τι θέλουν. Ούτε θεωρώ ότι η μάζα των οπαδών του Ηρακλή συμφωνεί με το πανό που βγήκε τότε. Έχω φίλους που ξέρω πόσο πονάνε, φίλους που είναι και κοινοί μας και τους ξέρετε. Λοιπόν, και καταλαβαίνω. Δεν είναι τώρα ώρα. Θέλω να είναι ισχυρός ο Ηρακλειδέας και να τον γλεντάω, μπορώ. Και ο Αριανός. Αλλά σε πλαίσια όμως τέτοια. Όχι την ώρα που είναι ο άλλος σε αυτή την κατάσταση. Έτσι λέω εγώ. Πολλά έχουν γίνει. Δεν είναι για να το αναλύσουμε ασφαλώς. Αναφέρουμε τα δικά μας τώρα που είναι για τη Τούμπα. Να ξέρεις ότι από κάτω βρίσκεται ένα σπάνιο είδος, ο πουλόσαυρος, ο οποίος στα λατινικά η ονομασία του είναι στα μπίβιμους αγράφιους, όσους αντιδράσιους, γήπεδο τούμπιους, να ξέρεις. Ριστάρα μου, ολοκάπουε. Και κάτι τελευταίο, να ξέρεις, όσοι έχουν σκοπό, γιατί έχουν σκοπό, να ιδρύσουν σωματεία, ξέρω, κτλ. Πρέπει ο ΠΑΟΚ, επειδή το γήπεδο θα γίνει με πρώτο και κύριο γνώμονα την ασφάλεια, γιατί το γήπεδο είναι πανπάλαιο και κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων φυσικά θα κινδυνεύσει η ασφάλεια του κόσμου. Δεν θα μας αφήνει πλέον. Όποιος έχει τα κάκαλα, επειδή είναι κομπλεξικός ή οτιδήποτε άλλο, να τρενάρει αυτό το γήπεδο, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον μηνύει για λόγους ασφαλείας και να έρχεται να αποδεικνύει αυτός ότι θα υπερασπιστεί τον πιτσιλό πιγκουίνο. Ακριβώς και τα λοιπά. Και να ξέρουν όλοι, μπορεί να μαλώνουμε για 1800 πράγματα, να έχουμε 2 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις. Έτσι. Αλλά για το γήπεδο, αν θα χρειαστεί, όποιος μπει μπροστά μας, στρατιά, όπως και να λέγεται, στρατιά, θα τον ιστοπεδώσουμε κανονικά. Σε φιλό. Θα περάσουμε από πάνω του. Καλημέρα, Κωστή. Σε φιλό. Σε αυτό που λες, μπορεί να έχουμε χιλιάδες διαφορετικές απόψεις στην οικογένεια τη μεγάλη. Ναι, μπορεί μονίμως να έχουμε διαφορετικές απόψεις, το ξαναλέω, και διαξηφισμούς και αντεγκλήσεις. Όμως, όλοι κάτω από τα 4 γράμματα, όταν έρθει η στιγμή, ξέρουμε πώς πρέπει. Και αφήστε τα θέματά μας, τα λύνουμε μεταξύ μας. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Τι κάνεις? Καλώς το παιδί! Πώς πάει, καλά. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο? Πάρα πολύ, Κωστή. Είσαι ο? Είμαι ο. Αυτό σε ένα μηδέν. Τρώγεστε, ρε. Μα δεν ρώτησα ποιος. Είσαι ο, βλέπεις, το έχω σβήσει το ποιος, έτσι. Στο σπίτι. Εντάξει, σπίτι... Το ποιος το κάνεις ο. Πρόσεξε. Στο σπίτι ρωτάω. Μπαμπά, ήρθε ο παππούς και πάω να πω τώρα ποιος από τους δύο και
Με το που πάω να πω την κουβέντα κόβω. Λέω ο Λάκης ή ο δικός μου ο μπαμπάς. Είσαι εκπαιδευμένος. Αγόρι μου. Ζωή 20, έχουμε, η ζωή μας δίνει ό,τι αξίζουμε. Και ό,τι θα κάνουμε καλό, όπως λέει, άμα θα κατορίσει η θάλασσα, θα βρεις το αλάτι σου. Σωστό, σωστό. Έτσι δεν λέει. Σωστό, λοιπόν, πολύ σωστό. Ο συμπολίτης, ο κάθε συμπολίτης, έχει αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς για την ιστορία του ή για ό,τι άλλο θέλει, το αξίζει. Από την πλευρά της ομάδας μου, αυτό που με διαφέρει. Κοίταξε, έμπλεξαν με έναν άνθρωπο. Το λάθος ξέρεις που είναι, αδερφέ. Το κατάλαβα. Είπες μόνο. Δεν χρειάζεται να το προχωρήσεις. Είπες αυτό που είπες. Έμπλεξαν με έναν άνθρωπο. Να σου πω. Δεν θέλω να μπω σε χωράφια άλλα. Ούτε να μπω. Το καταλάβαμε και όταν έρχεται όμως. Όταν έρχεται ένας και στην πρώτη συνέντευξη τύπου, το ρωτάνε. Συγγνώμη, η ρεπόρτερ του Ηρακλή. Που λογικό είναι, φίλε, γιατί θέλει να μάθει ο κόσμος. Τι δουλειά κάνεις, φίλε, το απλό. Τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι, ρε φίλε. Και λέει, δεν ξέρει ούτε η μάνα μου. Εκεί του λες, όπα, εμφανίζεται φίλο ο ερασιτέχνης ή ποιος είναι η μάνα του Λόχου και λέει, μεγάλε, αν δεν μπεις στον κόσμο τι δουλειά κάνεις, άστο λοιπόν. Καλύτερα γιατί μας βλέπω να διαλυόμαστε στο τέλος. Έτσι γίνεται, κατάλαβες. Επειδή το μυαλό μου πάει πολύ ταξιδεύει σε οικονομικά θέματα, ναι. Έτσι, και επειδή η περιουσία του Ηρακλή, λόγω της μεγάλης ιστορίας, είναι τεράστια. Φυσικά, πολλοί έχουν βάλει στο μάτι διάφορα φιλέτα, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, τι πιο όμορφο να... Για να φαγωθεί αυτή η περιουσία. Τώρα μιλάμε για μίκρα, για το ένα, για το άλλο, για τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θέλω να μπλέξω αυτό. Εγώ για τον ΠΑΟΚ θέλω να μιλήσω. Ναι. Εντάξει, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Τελείως. Απλά επειδή λοιπόν, έχουμε και φιλαράκι, Ερακλήδης. Τι γίνεται όμως, θα σου πω τι γίνεται. Γιατί όμως το ένα φέρνει το άλλο. Δυστυχώς το ένα κολλάει με το άλλο. Δηλαδή, όταν φίλε, εγώ σου δίνω το χέρι, σου τίνω χέρι φιλίας και εσύ. Άστο, δεν είναι ώρα το να πιασές. Το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Απλά μπράβο. Δεν είναι η στιγμή τώρα για αυτή την κουβέντα. Μπράβο, λοιπόν. Άστο. Το κλείνω λοιπόν αυτό και πάω στο εξής που αφορά την ομάδα μου. Ναι. Τις προάλλες πήγα σε ένα παιδικό πάρτι. Ναι. Λοιπόν, είχε παιδάκια μέσα ναι. Από ομάδα του συλλόγου μας. Ναι. Να μην πω και το τμήμα, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, γιατί έτσι αφορά παιδάκια και δεν θέλω λοιπόν. Πολύ σωστά. Τα οποία τι. Μπορεί να ήταν σε αυτό το τμήμα ναι. Έτσι, της ομάδας μας, ναι. Αλλά ήταν οπαδοί του φιλαθλή του Άρη ή του Ηρακλή, ας πούμε. Ναι. Πριν σε προηγούμενες συναντήσεις μας, ας πούμε, τώρα τα παιδάκια έρχονται και λένε πήγαμε ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε με επιτυχίες και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Αν και επίτρεψέ μου έτσι. Την πολύ μικρή διακοπή, αν και δεν βασίζεται εκεί ο πολλαπλασιασμός των οπαδών, όχι, του ΠΑΟΚ, στις όχι. Επιτυχίες, άλλα πράγματα. Εγώ στα παιδιά μου, ο μικρός δεν καταλαβαίνει, στην κόρη μου είπα. Είμαστε αυτό, για αυτό, για αυτό, για αυτό. Σωστό. Δεν ανέφερα ούτε πρωτάθλημα, ούτε αλλά κύπελο, ούτε τίποτα. Πρόσεξε Κώστα ναι. Όμως, επειδή είπαμε ότι ναι. Πέραν από ιδέα είναι και επιχείρηση και το ένα δυστυχώς στο σημερινό μας κόσμο είναι αλληλένδετο με το άλλο. Δεν διαφωνώ. Ναι. Λοιπόν, ο πολλαπλασιασμός των οπαδών για έναν επιστήμονα που είναι στην ΠΑΕ, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρουν, που τον ενδιαφέρουν και οι αριθμοί, ας πούμε. Έτσι, ας από εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Το έχουμε πει αυτό, έτσι. Ναι, 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 δεν μιλάμε, δεν είμαστε λογιστές. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Όμως, λογίζεται αύριο μεθαύριο ότι δύναμη. Αυτοί αναπτύσσονται και κάνουν. Φυσικά, καταλάβες. 100%. Άρα λοιπόν, το κακό που συμβαίνει δυστυχώς στις ομάδες της πόλης, έτσι, βοηθάει στον πολλαπλασιασμό των οπαδών και φιλάθλων της ομάδας μου. Δηλαδή, αυτά τα παιδάκια όλα που βγαίνουν στο σχολείο δεν λένε, δεν ξέρουν κάποιο μεγάλο παίκτη. Δεν νομίζω, θα σου πω. Ψιλοδιαφωνώ γιατί ο μπαμπάς ο Ηρακλειδέας ή ο μπαμπάς ο Αριανός δεν θα κάνει το παιδί του ΠΑΟΚ επειδή περνάει δύσκολες στιγμές. Όχι, το παιδί χάνεται από μόνο του Κώστα. Το παιδί χάνεται από μόνο του γιατί όταν πηγαίνει στο σχολείο, όλοι ήμασταν παιδιά στο σχολείο. Ναι. Έτσι. Απλά θέλω λοιπόν, να σου πω ότι. Εμείς ακούγαμε Σκαρτάδο. Δεν ακούγαμε, ξέρω εγώ, Ντέταρη. Σου λέω ένα παράδειγμα. Στον Πειραιά ακούγαν Ντέταρη. Σωστό, σωστό. Καταλαβες. Οπότε σου λέει το παιδάκι, εγώ τι να πω. Ξέρω άλλο εγώ. Το παιδί μόνο του. Έγινε, σε χαιρετώ. Έγινε, γεια. Να σε καλά. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Όχι, πέσαμε, πάμε. Μία ακόμα γραμμή, ναι. Γεια σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Πέσαμε όλοι μαζί. Άστο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, FM κενό το μήνυμά σας στο 545-26. FM με λατινικούς. Ή με ελληνικούς χαρακτήρες. FM κενό στο 545-26.
26. Ένα υπέροχο ατμοσίδερο Philips. Κληρώνουμε σήμερα από την Electronet. Παπουκίδης Νικολέδης, έχουμε πολλές γραμμές και δεν έχω προλάβει να διαβάσω την επιστολή στο zoomusu.gr. Αν όχι σήμερα, αύριο εδώ είμαστε. Πάμε! Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έτσι, εμείς το βιολί μας με Γιώργο Κόρο που κάνουμε. Εδώ είμαστε, κληρώνουμε σε ένα τεταρτάκι, σε ένα 20 λεπτό από τώρα, ένα υπέροχο δώρο, ένα ατμοσίδερο Philips από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Πάμε στις γραμμούλες 2310-287-888 και υπενθυμίζω για το ατμοσίδερο γράφεται FM με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Έφυγε! 2310-287-888, επόμενος. Καλημέρα, Κωστή. Next, με κάπα σίγμα ταφ. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Κωστή μου, τι κάνεις. Γεια σου, αδερφέ, με τις βαριές νότες. Προβεσικές. Αγόρι μου, αγοράκι μου. Καλά είσαι, φίλε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Κι εγώ μια χαρά. Και έχω μια σαρκαστική διάθεση πρωί-πρωί. Να την πεις, φίλε. Ουστάρουμε. Εχθές το βράδυ σε μια εκπομπή μαγειρικής. Μαγειρικής! Ναι, ναι, που γίνεται σε έναν σταθμό της πόλης. Ναι. Μπορώ να πω το σταθμό, αν επιτρέπετε. Εντάξει, τι να σου πω. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για άλλες εκπομπές, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, εντάξει. Έξι. Σε έναν σταθμό που υπάρχει στην πόλη, ναι, αθλητικού περιεχομένου. Μαγειρικής, βέβαια. Βεβαίως. Ακούστηκε το. Ποιο είναι το γήπεδο της τότε, να μου ξέρεις, Κώστα. Το White Hart Lane. Όχι, όχι. Είναι το What Cart Lenin. Αυτό ακούστηκε από αυτήν την εκπομπή που είναι αθλητικού περιεχομένου. Μάλιστα. Ναι, φίλε. Αλλά μαγειρικής. Ναι, ναι, είναι μαγειρικής εκπομπή. Πολύ σημαντικό, φίλε, να ακούσεις εκπομπές μαγειρικής σε αθλητικά ραδιόφωνα. Είναι, δεν το συζητώ. Εντάξει, βέβαια, γίνονται πολλά μαγειρέματα στο ποδόσφαιρο, οπότε μπορεί να υπάρχει μια, τέλος πάντων, ένα συσχετισμός. Αλλά... Πρέπει να υπάρχει ένας μάγειρας για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ένα τι, ένα. Ένας μάγειρας. Ένας μάγειρας. Να κατέβει όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ένα σεφ, φίλε. Ένα σεφ. Ένα σεφ. Αυτό είναι που λέμε. Πάμε στο κλειστό του σεφ, λέει. Εκεί λέει, δεν ξέρω βέβαια ποιος είναι αυτός ο σεφ. Δεν έχω δει ποτέ να μαγειρεύουν τίποτα όταν παίζουν μπάσκετ. Η σαλάτα, λέει, του σεφ. Πάω να την πάρω. Δεν κλαίει ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός που κλέβουμε τη σαλάτα. Διάφορα ονόματα δίνουν. Διάφορα μπορούμε να πούμε. Η σαλάτα, λέει, του Κέσσερα. Σαλάτα What Cart Lenin. Μάλιστα. What Cart Lenin. Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Φιλιά, να σε καλά, γεια σου Ζυγκές. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο Γεωπόνο. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Αγόρι μου, ζουμουσού αδερφέ μου. Μετά τις συνεχόμενες πίκρες χαρήκαμε λίγο χτες, γιατί ο Έλληνας μόνο έτσι λειτουργεί. Πρέπει να φτάσει στο χείλος του γκρεμού και μετά να αποφασίσει ότι κάτι μπορώ να κάνω, να δείξω αυτό που έχω. Και πάμε οπότε τώρα στην πόλη. Η εθνική ήταν εθνική, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν χάλια. Δεν ήταν. Και ελπίζουμε, ναι, εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Μην πυροβολείτε την εθνική και μην πυροβολείτε τους παίκτες. Αυτοί είναι οι παίκτες. Δεν έχουμε τη σούπερ ομάδα, δεν έχουμε τους σούπερ παίκτες του παρελθόντος. Mm-hmm. Δεν έχουμε προπονητή, όχι καλό προπονητή, δεν έχουμε καν προπονητή. Yeah. Έβλεπα τους αγώνες και μου θύμιζε εποχές Σούλη. Mm-hmm. Όταν χάνεις, όχι λόγω ρόστερ αντιπάλου, όχι λόγω διαιτησίας, νομίζω είσαι, αδύνατος, είσαι σκληρός. Αλλά λόγω κοουτσαρίσματος. Είναι τραγικό. Είσαι παραπάνω σκληρός με το Σούλι από ό,τι πρέπει. Είμαι ρεαλιστής. Εντάξει. Okay. Έτσι έχω άποψη. Κάτι, άποψή σου. Αλίμονο. Αγόρι μου, τι αλίμονο. Δεν μου λέει ερώτηση. 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 Εγώ που είμαι, δεν είμαι στο μπάσκετ. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι το στοιχείο μου. Δεν έχουμε σούπερ ομάδα, δεν έχουμε παίκτες. Ερώτηση. Μπορούμε στην πόλη. Μπορούμε στην πόλη με αντίπαλο τη Λιθουανία. Μπορούμε. Άμα παίξουμε άμυνα και δείξουμε κάτι από αυτά που δείξαμε χθες, φυσικά μπορούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ηγέτης σε αυτή την ομάδα είναι ο Σλούκας. Ναι, τι να κάνουμε, αυτός είναι. Αυτός, έτσι. Δεν είναι ο Καλάδης φυσικά. Αυτό το μάτι όχι, που δεν υπάρχει. Καταρχήν θα έπρεπε να λέγεται. Καταρχήν θα έπρεπε να λέγεται Στεφάνης. Και όχι Καλάδης. Ναι, ναι, ναι. Λέω εγώ. Εντάξει. Δηλαδή κάποιοι που ήθελαν να τον βγάλουν αντιδιαμαντίδη.
Έτσι. Δεν, δηλαδή δεν υπάρχει. Το παιδί είναι. Έχει να έχει συμβόλαιο 2 εκατομμύριων. Το θυμίζω, oh. πούμε, και το, το λέω για κάποιους που δεν το ξέρουν. Άλλος πληρώνει, δεν μας νοιάζει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Γεωπόνε μου, με το σχολείο όλα οκ, okay, με το σχολείο. Όλα οκ, okay, προχωράμε δυνατά. Μπράβο. Περιμένουμε το δήμαρχο τη Δευτέρα. Ανακατασκευάζεται, ανακατασκευάζεται, ανανεώνεται, καλοποιείται ένα δημοτικό σχολείο και έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό. Να το πούμε, ιδιωτική πρωτοβουλία, γυμνάσιο, οι άνθρωποι. Γυμνάσιο. Γυμνάσιο, λύκειο, γυμνάσιο, εντάξει, γυμνάσιο λύκειο. Αγόρι μου, είναι πολύ σημαντικό. Φιλιά σε όλους τους αθλητήριους, πιστεύουμε στην εθνική. Πάμε δυνατά. Φιλιά. Φιλιά, γεια σου Γεωπόνε μου, πιστεύουμε. Ειδικά στην Εθνική Οδό όταν φεύγουμε διακοπές και στην Εθνική Τράπεζα όταν να πάμε να πληρωθούμε. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Χρήστο από την Νεάπολη. Γεια σου Νίκη Λαβρεντιάδου. Καλημέρα σε ένα Κωστή και στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο. Γεια σου Δημήτρη Ευρωπόντια. Καλημέρα Κωστή. Εγώ παίρνω μόνο αλάτι Μαλαΐων. Δεν φοβάμαι να κατουρίσω στη θάλασσα. Βάλε με για το ατμοσίδερο. Γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γιώργος ο Γιαννίσης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Αγγελοπούλου Βίκη. Γεια σου 721 που δεν στέλνεις τίποτα. Καλημέρα στην υπέροχη εκπομπή. Γεια σου Έρικα Καραγιάννη. Τέλειο και πολύ χρήσιμο το δώρο. Καλημέρα Κωστή, βάλαμε για το ατμοσίδερο Φίλιπς. Ταύτισε το παλιό, λέει ο 634. Καλημέρα, Κουστάκ, Δόκτωρ Βαγγέλς. Γεια σου, Δόκτωρ. Είναι κρίμα να φύγουμε από την Τούμπα, λέει ο 422. Δεν νομίζω ότι θα φύγουμε από την Τούμπα, αδερφέ. Καλημέρα στον Νίκο του Τζεμπερλίδη. Καλημέρα στον Μπουλουτζή τον Αναστάση για το σίδερο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 2310-287-888. Καλημέρα, Νίκο Τσαυδαρίδη. Γεια σου, Χρήστο από την Νεάπολη. Γεια σου, Σοφία από το Κιλκής. Φιλιά στην Νάουσα στην πιάτσα του ταξί. Καλημέρα στον Δημήτρη από το. Κάτσε λίγο γιατί γύρισε εδώ πέρα. Από το Κιλκής. Φιλιά στο Κιλκής. Στο φιλαράκι με τον Γιάννη τον Πουλιανίτη που θα πάει εκεί αναπληρωτή. Σε όλα τα παιδιά που ακούτε και κυρίως στα παιδιά στο εξωτερικό. Ειδικά στα παιδιά στο Ανόβερο που ετοιμάζονται για το χορό τους την Κυριακή 9-9. Την Κυριακή 9 δεν είναι? Κυριακή. Λοιπόν την Κυριακή να πω για εσάς που κερδίσατε εχθές 10 είναι την Κυριακή. 9-9 Σάββατο. Σάββατο είναι ο χορός στο Ανόβερο. Να πω ότι για εσάς που κερδίσατε εχθές διπλές προσκλήσεις για το Λιβοσκόπουλο για τη συναυλία της Κυριακής. Δεν χρειάζεται να έρθετε από εδώ από το Λίμπερο, στη Λέω του Σοφού 18. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε. Στείλαμε εμείς τα ονοματάκια σας. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Είναι διπλές. Παίρνετε λοιπόν το τέρι σας και πηγαίνετε. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαι λίγο αδιάθετη, αλλά πήρα να σας πω ότι θέλω και εγώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό για το σίδερο. Βεβαίως, είναι με μήνυμα ο διαγωνισμός. Δεν έχω όμως εγώ τηλέφωνο, δεν ξέρω μηνύματα να στέλνω. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Πώς να το κάνουμε, κυρία μου, λυπάμαι. Έτσι θα δικήσουμε όλους αυτούς που στείλαν μήνυμα. Δεν έχετε κάποιο φίλο, κάποιο εγγόνι, κάποιον να στείλει ένα μήνυμα να σας βάλουμε στην κλήρωση? Καλά, δεν πειράζει, αγόρι μου. Να είστε γεροί, να είστε γεροί. Να είστε καλά, εγώ. Να κάνεις καλές εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καταλαβαίνετε ότι μέσα από το σταθερό τηλέφωνο δεν γίνεται. Θα δικήσουμε όλους αυτούς. Έχουν στείλει αυτοί οι 50 τόσοι που έχουν στείλει μήνυμα. Είναι, τους αδειάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Καλημέρα στο Σολομονίδη, το Θανάση. Καλημέρα και γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Η καρδιά λέει Τούμπα, η λογική εκτός. Αυτό μοιάζει λίγο με σύνθημα του ερωτικού. Η καρδιά έχει λόγους που η λογική αγνοεί. Αλλά λέει αλήθεια όμως. Η καρδιά λέει Τούμπα, η λογική εκτός. Έτσι είναι. Θα πάμε όμως με την καρδιά, πιστεύω. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Πρώτη φορά περνώ. Και τελευταία! Και τα ακούω συνέχεια. Χαιρετίσματα στη Μελβούρνη, στη Τζούλια. Όχι, από ρε, φίλε. Καλάδρα, ο γαμπρός του Τάσου. Μελβούρνη, Χρήστο Κολοβό εκεί, Πεΐδης, Γιώργος. Σωστά. Υπάρχει μεγάλη παρέα εκεί στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ που μας ακούνε, έτσι τα παιδιά. Απόγευμα, βράδυ. Το Δήμο. Λοιπόν, πάμε για άλλα. Η Τούμπα, άμα ήταν έτσι, δεν θα φεύγαμε και από το Συντριβάνι. Σωστό. Έτσι δεν σωστό, είναι. Σωστό. Και εκεί είχε συνέστημα και εκεί. Για άλλα, πρέπει να σκεφτούμε 30-40 χρόνια μπροστά. Πρέπει με το που φτάνει το λεωφορείο της άλλης ομάδας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ από εκεί να τα κάνουν πάνω τους. Η λέξη τσιρλιπιπί νομίζω ότι θα μπορέσει να αποτυπώσει πλήρως αυτό το οποίο φαντάζομαι έχει στο μυαλό σου. Σωστός. Πάμε για άλλα, για καινούρια. Ναι. Πρέπει να μεγαλώσει το σωματείο και η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο. Η Τούμπα ό,τι ήταν να δώσει πιστεύω το έδωσε. Εδώ δεν είναι, εδώ είναι που διαφωνώ σε αυτό το σημείο. Μέχρι τώρα συμφωνώ σε αυτά που λες επιμέρους. Αλλά το Τούμπα, ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Η συγκεκριμένη Τούμπα, ναι.
η νέα Τούμπα στο χώρο αυτό θα έχει να δώσει πράγματα. Όχι αυτά που θα μπορεί να δώσει ένας χώρος που θα είναι έτσι απεριόριστος ο χώρος. Θα είναι μια πολιτεία ΠΑΟΚ. Να μπορώ το παιδί μου να το πάω εκεί και να έχει παιδικό σταθμό, εστιατόριο, παιδική χαρά. Να έχει, ξέρω εγώ, τα προπονητικά πρέπει να είναι ξενοδοχείο, νοσοκομείο ΠΑΟΚ, φίλε. Να έχει οτιδήποτε. Θα γίνει μια πολιτεία. Θα είναι ένα μικρό κρατήδιο μέσα στην πόλη. Έτσι. Ναι, αλλά δεν χωράει εκεί. Άστο εκεί. Εγώ εκεί, Τούμπα, εκεί μεγάλος. Είμαι από 10 χρονών εκεί. Έμπαινε γκολ, το ακούγαμε πιτσιρικάκι στο Πατρικό και μετά έλεγε πάμε στην Τούμπα, έχουμε γκολ εκεί. Και όταν λοιπόν, δεν το είχαμε ακούσει, ξέραμε ότι είναι πίκρα. Να μιλήσουν κι άλλοι, πάμε για άλλα. Σε φιλώ, να είσαι γερός. Yeah. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 2310, πάμε. 287-888, 2-3 γραμμούλες ακόμα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σε ακούμε. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Όχι. Ξαναρωτάς. Γιατί. Ξαναρωτάς. Είμαστε καλά! Όχι! Είμαστε καλά! Όχι! Δρούμου σου λέμε! Αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Όλα καλά! Είσαι ο! Σάλκε Νουλφία! Ω! Σάλκε Νουλφία Γκέλζινκιέχεν! Άρε! Ένα τέτοιο! Ένα τέτοιο! Ένα τέτοιο! Η λογική! Για να χωρίσουμε το συνέστημα! Όπω! Εγώ θα πάω με τη λογική! Θα σου πω, πήγαμε εκεί, ήμουνα εκεί στο μάτς με τη Σάλκε. Από σένα πήγαμε, δεν μάθε! Μπράβο, μέσα στη βροχή. Ρωτάω τον Γερμανό αστυνομικό. Που έβρεχε. Άστο, άστο. Ρωτάω τον Γερμανό έξω. Εδώ λέω τι υπήρχε. Λέει ήταν σκουπιδότοπος. Μπαζώθηκε, έγινε ο λόφος και είναι έξω από την πόλη, έξω από τον Γκέλζινκι. Τώρα, εμείς δεν έχουμε τα κόπεδα τα τεράστια. Έχω, βρίσκουμε άμα θέλουμε. Εγώ πήγαινα και πριν το χτίσουν και μετά. Και, ναι. Έχω κάνει όπως λες, έχω κάνει και από, κέντρο αποθεραπείας. Τα πάντα. Όλα. Όλα. Εγώ ένιωσα μπαίνοντας, δεν στο κρύβω, Κώστας Χατζηχρήστος, ταγάρι, φούντα στο παπούτσι. Και όλοι μας. Δηλαδή, έμεινα αποσβολωμένος και έχω πάει σε διάφορα γήπεδα στον κόσμο. Όπως επίσης. Έχουν πλαστικό γήπεδο που να παίζουν το ποδοβόλι, το λέμε αυτό το. Ναι. Το λέμε, όταν βρέχει επίσης για να μην. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Άστο. Μουσείο και εκεί πέρα είναι και εκεί που μένουν οι ακαδημίες που φιλοξενούν πόσα παιδιά. Από ναι, στοιχεία ναι. Από όλο τον κόσμο. Μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ εντάξει. Αυτό, να σκεφτούμε, η λογική τι λέει, να σκεφτούμε πώς είναι το IKEA τώρα, πώς είναι ένα τέτοιο συγκρότημα μεγάλο. Ναι, δεν είναι. Το κόσμος, φαντάσου το κόσμος με όλα αυτά που έχει. Μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Μπράβο. Εντάξει, πολύ θα. Αν φύγουμε, μπράβο, που δεν βλέπω να φεύγουμε, θα είναι πολιτεία ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω, η λογική τι λέει. Παραδείγματος χάρη αυτό θα βγει και πιο οικονομικό. Γιατί άμα αγοράσεις κάπου έξω, ας πούμε δυτικά στη Σύρδο να βολεύει και εμένα να μπαίνω πιο εύκολα μέσα. Να το! Τα στρέμματα εκεί που είναι 5 εκατομμύρια που λέω λόγω. Άστο, μην το συζητάς. Γη που θα κάνεις τα πάντα. Όπως λες, πολιτεία και θα μιλάμε, όπως είπε και ο φίλος και συμφωνούν και άλλοι, για τα επόμενα 30, 40, 50, 100 χρόνια που θα ζούμε και θα ξανάρθουμε και θα είμαστε πάλι ΠΑΟΚ. Θα ζούμε και θα είναι. Αγόρι μου. Ζουμουσού είσαι. Καλημέρα. Φιλιά. Αγάπη μου, υγεία, παιδιά. Καλημέρα. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε τελευταία. Άλλες δύο. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, φιλαράκι. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Γεια σου, Ρουκουστάκη. Καλά, φίλε. Καλά. Φίλε, θα στεναχωρήσω λίγο κάποιους φίλους μας. Δεν πειράζει, λοιπόν, γι' αυτό λέμε την άποψή μας, μπορεί να διαφωνούμε. Η άποψη, απλά οι περισσότεροι που θέλουν να γίνουν εκτός είναι γιατί δεν έρχονται στην Τούμπα, φίλε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Είτε είναι από Βέρεια, βλέπει Αντώνη, είτε από Γερμανία ο φίλος, είτε από Σέρες, είτε από οπουδήποτε άλλο. Ναι. Που δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο λόγος. Δυστυχώς δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος. Λέω όμως ότι αυτός που υποστηρίζει πρέπει να πάμε αλλού, δεν θα πρέπει να είναι. Δεν είναι έτσι. Άκου να δεις. Όποιος έχει πάει στην Τούμπα, εμείς που πάμε τόσα χρόνια, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν μπορείς να πας αλλού, φίλε. Όποιος πατάει μια φορά δεν θα είναι το ίδιο, κακός, μπορεί να πάει όπου θέλει. Κατάλαβες. Έτσι γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύεις ότι αυτοί που λένε να πάμε μακριά. Δεν έχουν πατήσει την Τούμπα. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Πατάνε μια φορά στα 10 χρόνια. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Ή μια φορά το χρόνο. Λες το λένε ελαφρά. Κάποιοι μπορεί γιατί να είναι στη Γερμανία και να είναι μακριά. Έτσι. Μην τους κατακρίνω όλους. Ή γιατί δεν έχουν λεφτά. Αλλά δεν έρχονται συχνά στην Τούμπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύεις ότι αυτοί που λένε να φύγουμε και να πάμε αλλού σε ένα τεράστιο χώρο. Το λένε ελαφρά την καρδία. Ελαφρά την καρδία, φίλε. Ένα μέρος ίσως. Όχι όλοι. Γιατί τους βολεύει να πάνε να μην ταλαιπωρηθούν με τα μάξη. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο λόγος, το ξαναλέω.
Το να λες ότι πρέπει να φύγω για να εκτοξευτώ. Ο Έλληνας είναι ο βολεψάκιας. Ναι. Θέλουν κάποιοι να πάνε. Εντάξει, είναι λάθος αυτό. Να σου πω κάτι, για να, τι δεν σκέφτονται. Εκτός ότι όλο το κλίμα πώς είναι εκεί, πώς μεγαλώσαμε, τι έχουμε ζήσει, τι εκπέμπει η Τούμπα. Συν μια περιοχή ολόκληρη εκεί που ζει. Ακριβώς. Αυτό δεν το αναφέραμε καν, έτσι. Εκτός από αυτό. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν μεγάλα γήπεδα μέσα στα κέντρα της πόλης. Μόνο σε εμάς είναι. Όχι, εννοείται. Σε πόσες ευρωπαϊκές χώρες έχει. Και πώς ότι μπορείς με το μετρό που θα γίνει, γιατί κάποια στιγμή του φούστη θα γίνει και θα τελειώσει. Πώς θα περάσει και από εκεί, δεν γίνεται. Ρε μεγάλε, κάνε λίγο μια αυτή, κάνε μια παράκαμψη. Δες τώρα που είναι στο παλατάκι και πόσο γεμίζει, φίλε. Πάντο πιο έξω και άμα γεμίσει με ένα χ. Να μην σου πω. Να με χαιρετήσει με έψιλο. Ακριβώς. Ενώ θα μπορεί να πάρει το λεωφορείο, το αμαξάκι του, το μετρό του και θα πάει το τσακαλάκι που θα είναι και 15 χρονών και 14, κατάλαβες, θα γεμίζει η Τούμπα. Θεωρώ ότι η λύση που θα υλοποιηθεί είναι μία άλλη Τούμπα στον υπάρχοντα χώρο. Αυτό τώρα, θα γίνει λογικά. Τώρα, αυτό που πιθανό να γίνει, είναι ένα τεράστιο προπονητικό κέντρο με όλα αυτά που λέμε εκτός. Δηλαδή η ομάδα να παίζει τα μάτς της μόνο στη νέα Τούμπα και να γίνει κάπου αλλού αυτή η πολιτεία ΠΑΟΚ. Θα λέμε αντί για Καμπότζη Τούμπα Βιετνάμ, θα λέμε Καμπότζη Σύνδος Βιετνάμ. Χιλιά! Γεια σου Κάραγιαν! Χιλιά! Πάμε τελευταία γραμμή, ο φίλος μας που θα δώσει και τον τυχερό για το σίδερο. Καλημέρα! Πάρα πολύ ωραίος φίλε, περιεκτικός, εξαιρετικός. Σημαδεύει, στιγματίζει την εκπομπή με την άποψή του. Θα τη λάβουμε υπόψη μας. Αγοράκι μου, θέλω εσύ θα βγάλεις τον τυχερό. Από τα δικά σου χείλη κρέμονται. Θα γίνουν τα χείλη σου, ξέρεις, ιδιαίτερα σαρκώδη. Έτσι. Θα μπορείς να κάνεις duck face στις selfie. Θέλω να μου δώσεις ένα νουμεράκι, Σωτήρι μου, από το 1 μέχρι το 71. Το 62. Το 62. Θα πάρει τηλέφωνο έξω, να πω το νούμερο, το έχουμε. Για δες λίγο, δες λίγο. Λοιπόν, 62, 6983 σε 907. 6983, Τσακυρίδης Δημήτρης. Είναι ο τυχερός. Παίρνω μόνο αλάτι μαλαίων, δεν φοβάμαι να κατουρίσω στη θάλασσα. Βάλαμε για το ατμοσίδωρο Τσακυρίδης Δημήτρης. 6983. Τον βρήκες, Μαριλής? 6983 σε 907. Βγάλ τον αέρα, έτσι όπως κάνουμε πάντα. Καλά. Η επιστολή, φοβερά, δεν τη διάβασα, φίλε. Αύριο μόλις μπω. Αύριο μόλις μπω, κατευθείαν, έτσι δεν θα. Γιατί τι χρωστάμε. Είναι υπέροχη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Γεια σου Θαλάκη μου, γεια σου Θάλια Καμπουροπούλου, υπέροχο πλάσμα, αδερφή μου. Και ξεκίνησε εκπομπές στην R3 Κυριακή στο χωριό, μια ιστορική Παρακαλώ. Εκπομπή και... Ναι! Καλημέρα. Είσαι λίγο τσαλακωμένος. Ποιος? Αυτός, 1-0! 2-0. Ξέρω ότι το κάνετε για μένα, το κάνετε για να εξωτερικεύσω όλο αυτό που συσσωρεύω μέσα μου. Το κάνετε για ψυχοθεραπεία. Αγοράκι μου, δεν θέλω να είσαι τσαλακωμένος, θέλω να είσαι σιδερωμένος, να είσαι, πώς λέγανε στο στρατό, να είσαι ατσαλάκωτος κανονικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρεις ένα υπέροχο σίδερο στην πένα, φίλε. Μάλλον όχι, επειδή είμαι τσατσαρός, στην τρίχα θα είσαι, φίλε, έτσι. Να είσαι, θα πας να πάρεις, είσαι ο τυχερός σήμερα. Πόσα μηνύματα έστειλες? Δύο. Μια χαρά, αδερφέ, σε βρίσκω. Μια χαρά. Θα σου στείλουμε το όνομα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολέτης. Ξέρεις που είναι το κατάστημα? Ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Θα στείλουμε το όνομά σου να πας να παραλάβεις ένα ατμοσίδρο Philips. Να είσαι πάντα τυχερός. Ζουμουσού, αδερφέ! Έτσι. Φιλιά! Πάντα. Φιλιά! Καλημέρα, γεια σου, καλημέρα. Δημήτρη, να είσαι πάντα τυχερός. Ο Δημήτρης Ακυρίδης. Φιλιά, έλεγα για την R3 που ξεκίνησε η εκπομπή Κυριακή στο χωριό με τη Θάλια Καμπουροπούλου. Φίλοι, αγαπημένοι μας φίλοι, χρόνια τέτοια κορίτσια δεν υπάρχουν. Και αυτά τα κορίτσια που ταλαιπωρούνται στην τηλεόραση γιατί δεν κάνουν διάφορες παραχωρήσεις, ταλαιπωρούνται, αλλά στο τέλος βρίσκουν τον δρόμο τους. Την αγαπώ ιδιαίτερα. Να πω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, Νανά, Γιάννης, Κρομλίδης παρών, μάθε ποιος θα λείπει εκτός από αυτός. Αδερφέ μου, το ξέρω, θα είμαι εκεί. Με το μυαλό μου, το σώμα, δυστυχώς, στα έχω πει τα θέματα, δεν μπορούμε να φύγουμε. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Δασκαλάκη που κόλλησε και σήμερα βαρέα και ανθυγινά ένσημα. Ανέχτηκε όλο τον οριμαγδό. Με 7 χέρια σήκωνε τις γραμμές και έβλεπε όλα τα θέματά μας. Τσάτσι ήταν στο μικρόφωνο, με λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο ή να είναι χορηγός δεύτερης ώρας, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Έρχονται Τζόρμπα Τζόγλου, Τσαλτίδης, Ασλαμάς, φοβερό τρίο, δεν φεύγει κανένας, αυτή η τρόικα μόνο σας δίνει, δεν παίρνει τίποτα. Bye, bye, bye!
Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Φιλιά, τα λέμε αύριο.